Πάμε λίγο. Πάμε. Λοιπόν, mythic items. Πουλάκια μου. Πού κοιτάω πρώτα απ' όλα. Μυθικά αντικείμενα πάμε. Από πιο κάτω θα ξεκινήσουμε. Από εκεί που είναι τα μύθια. Εκεί, ναι, εκεί, εκεί. Πιο πάνω, γύρω πιο πάνω, γύρω εδώ. Στη δύναμη του ανέμου. Δεν θέλουμε τη δύναμη του ανέμου, θέλουμε λίγο πιο πάνω. Που εξηγεί τι είναι τα μυθικά item. Ωραία, κάτσε να σας δυναμώσω και λίγο. Ξέρω μαλακαλός, boy. Εδώ θα δείτε επαγγελματική δουλειά τώρα. Επαγγελματικό review, όχι μαλάκες. Ο Σερέλος Μπόι τελείωνε, τελείωνε. Θέλω να φτιάξω δεύτερο καφέ. Δεν το μπορώ. Εγώ ένα μίλκο θέλω, παιδιά. Μήπως θα κάνετε εσείς το τέτοιο να κατέβω εγώ να πάρω. Γιατί δεν με βλέπω να αντέχω μέχρι τα απόγευμα stream. Έτσι. Donate μίλκο. Donate μίλκο, παιδιά, γρήγορα. Χανόμαστε. Και πώς θα ψαρέψουμε κιόλας μετά. Ήρθω ντρε μαλάκα, ρίχω και παράγγειλε 5 μίλκο. Μόνο μου κοροϊδεύσεις εσύ που κάθεσαι έτσι εδώ πέρα. Κατέβα πάρε ένα μίλκο. Αλλιώς χαλάκι δεν έχει και σακάκι. Πάμε. Σακάκι. Τι σακάκι, μωρό μου. Λοιπόν, είμαι έτοιμος. Νιώθω έτοιμος. Άμα νιώθεις έτοιμος. Εσένα περιμένουμε όλοι εδώ. Σας έχω δώσει και τα PDF αν θέλετε να τα ανοίξετε, να τα βλέπετε κι εσείς. Κάτσε να ανοίξω. Εγώ θα τα ανοίξω, Τεό, εγώ τα αποστήθησα. Να ανοίξω το λοιπόν, PDF μου. Ξεκινάμε. Τι είναι τα Mythic Items? Τα Mythic Items στην ουσία είναι το highest tier item που μπορείς να βγάλεις. Είναι το πιο δυνατό item, ας πούμε, του παιχνιδιού, γιατί μπορείς να βγάλεις μόνο ένα mythic item σε όλο το game. Τα mythic item δίνουν κάποια extra stats σε κάποια legendary και δεν μπορείτε να τα μπερδέψετε με τίποτα γιατί έχουν animation. Τα βλέπετε να κουνάνε. Σωστά. Και επίσης μπορείς να κάνεις build μόνο ένα. Αν πας να κάνεις και δεύτερο mythic item build, θα σου βγάλει το καταπληκτικό μήνυμα, το shop this item cannot purchase. Άρα δηλαδή για να θες να τρολάρεις δεν μπορείς. Δεν σε αφήνει να βγάλεις δεύτερο, εκτός και να πουλήσεις το πρώτο. Τώρα, λοιπόν, το κάθε mythic item δίνει κάποια extra stats σε legendary, τα οποία επίσης αν π.χ. είσαι AD και έχεις ένα mythic item και πας να βγάλεις κάποιο AP item, πάλι θα σου πει ότι δεν μπορείς να το αγοράσεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν μπορείς να τρολάρεις. Είναι λίγο ψηλό δύσκολο. Εκτός και αν πουλήσεις όλα αυτά τα item και πας και μην το build από την αρχή. Μπορείς να πουλήσεις όμως ένα mythic item στη μέση του παιχνιδιού και να τα αλλάξεις. Σωστά. Μπορείς. Μπορείς. Το θέμα είναι ότι πλέον προσπαθούν όσο περισσότερο μπορούν να σταματήσουν δηλαδή, το λάθος build. Δηλαδή το item building στο βάζουν ακόμα και αν είσαι low elo και δεν καταλαβαίνεις ξέρω εγώ τι πρέπει να βγάλεις ή οτιδήποτε, έως ένα σημείο σε πάει ράει ο τρένο. Κάπως δηλαδή σε βοηθάει να φτιάξεις αυτό που όντως πρέπει να φτιάξεις. Κατά τα άλλα, εγώ έτσι όπως το είδα το item shop στο πρώτο game, εμένα μου χάσε full χρόνο. Δηλαδή δεν μπορούσα να βρω σχεδόν τίποτα. Πιστεύω σε καμιά εβδομάδα θα πάρει. Στα recommended μπήκες γενικά. Αλλά δεν θέλω να πει recommended. Θέλω ναι, να μπορώ να δω. Εγώ έψαχνα μπότες και έκανα τεαρτάκι. Ισχύει αυτό. Και εγώ χάθηκα. Δεν είναι στα μενού. Τις έχουν αριστερό μενού. Ναι, ναι. Εντάξει, η καλύτερη λύση εδώ πέρα είναι ότι όταν παίζεις κάποιο συγκεκριμένο champion και βρεις τι build θα παίξεις, ναι, το να φτιάξεις από μόνος σου ένα building, να το κάνεις save για να το έχεις κατευθείαν, να μην ψάχνεις, γιατί γίνεται λίγο χαμός τώρα στα item. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έτσι και αλλιώς δεν χρησιμοποιούν item set πάρα πολλά άτομα.
που παίζουν συγκεκριμένα picks. Δεν ξέρω, τώρα στο Lethality MF που έπαιζα εγώ, τα ήξερα απ' έξω τα item, δεν μου τρώγανε καθόλου χρόνο. Ναι, φαντάσου όμως να τα έχεις και μπροστά σου, πόσο πιο γρήγορα θα γινόταν. Εντάξει, στην ουσία μπροστά μου τα είχα από την αρχή. Δεν άλλαζα κάτι. Απλά τώρα γίνεται χαμός γιατί προσθέσανε πολλά item, αλλάξανε και τα ήδη υπάρχοντα που μερικά δεν καταλαβαίνεις ποια είναι. Έτσι όπως τα έχουν κάνει και πρέπει να ψάχνεις. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, θα μας πάρει η ώρα αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, το πρώτο, Φόρκα, σε παρακαλώ τους αγγλικούς τίτλους. Δεν θα διαβάζω δύναμη πάνε μου. Τρέπονται. Gale Force. Λοιπόν, αυτό το ταϊτεμάκι είναι κατά βάση για ενδικάρεις τα οποία έχουν zero mobility ή για ενδικάρεις τα οποία θέλουν να κουνιούνται ακόμα περισσότερο από ό,τι κουνιόντουσαν. Στην ουσία τι κάνει, τραβάει ένα dash μπροστά και ταυτόχρονα πετάει και κάποια πυραυλάκια. Τρία πυραυλάκια. Τρία πυραυλάκια. Αυτά. Λοιπόν. Τα οποία σκάνε damage, αρκετό damage για ADC. Σωστά. Οπότε δηλαδή αν παίζατε κάποιο ειδικάρι όπως ξέρω εγώ Ash, Jin, κάτι Varus. Ναι, κάτι το οποίο δεν έχει καθόλου dash ή καθόλου escape, είναι ένα καλό item. Και για να μπεις και για να βγεις από το φέχεις και για να κάνεις escape και για να κάνεις dodge. MF είναι πολύ καλό λογικά. Στο MF δεν θα το διάλεγα αυτό. Η MF δεν έχει, δεν έχει καθόλου escape η MF. Ναι, αλλά έχει καλύτερα item και MF. Jinx το έχω δει, είναι πολύ καλό. Ναι. Σε ποιο? Jinx. Jinx. Ναι. Είναι καλό. Λοιπόν, να πούμε και τα νομεράκια για να καταλάβουμε σε τι σημείο μιλάμε στο damage. Δεν νομίζω ότι θα έχει νόημα. Δηλαδή, εντάξει, θα έχουμε και in-game αυτά. Στην ουσία, όταν του λες ότι είναι για AD το item, θα πάρει λίγο attack damage, θα πάρει λίγο attack speed και θα πάρει και κάποιο critical strike. Όχι, για το active. Για το active, για το active και μόνο. Α, ναι. Ωραία. Θα πάμε μόνο για το level 18. Αυτά τα τρία πυραυλάκια που πετάει. Σκάνε 315 και 45% του bonus AD σου σαν magic damage. Το οποίο αυξάνεται σε targets που είναι κάτω από το 50% της ζωής τους. Μπορείς να κάνεις one shot με αυτό το πράγμα. Ένα support, ένα squeeze support. Γενικά σκάσε one shot σε οτιδήποτε δεν έχει armor ή life. Θεωρητικά. Και αυτό έχει 90 δευτερόλεπτα cooldown. Που σημαίνει ότι ανά δύο fight το έχεις. Και αν, παίζεις, και αν παίζεις critical που λογικά αυτό θα παίζεις σε αυτά τα EDC σου δίνει και το 3% movement speed. Το mythic passive 3% για κάθε legendary item movement speed. Ωστόσο είναι αρκετό γιατί θα πάρεις γύρω στο 10 με 15% movement speed extra εκείνη την ώρα. Άρα είναι πολύ καλό και για escape και για engage. Συνεχίζουμε παρακάτω. Ναι, ναι, πάμε στο Kraken. Kraken Slayer. Το anti-tank item για το Planers και ADC. Το λέμε το Planers, μιλάμε για μια Φιόρα, ας πούμε, για μια... Ναι, ναι, για κάτι... Καμίλ. Όχι, για... Αν και, αυτά που λέμε τώρα, δηλαδή... Φιόρα και Καμίλ, αυτό θα το βγάλουν πολύ situational, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι Mythic, οπότε αυτές οι δύο σίγουρα θα επιλέξουν Trinity για Mythic. Ναι, ισχύει. Αλλά ναι. Αν έχει 3-4 tank για να το πάνε, να το επιλέξουν σαν Mythic, αν και δεν νομίζω. Αυτό είναι κάτι... Αυτό είναι ο αντικαταστάτης του Love Whisper. Δηλαδή, άμα βλέπεις ότι οι άλλοι έχουν full tanks απέναντι, στο ειδικάρι, απλά το βγάζεις και κάνεις build γύρω από αυτό, γιατί σου δίνει και critical chance 20% και attack speed και attack damage. Ωραία, και ξεκινάμε. Τι κάνει το passive του? Το passive του σε κάθε τρίτο το attack
κάνει επιπλέον 60 και 30% του bonus AD σου true damage. Δεν σε νοιάζει το armor καθόλου. Απλά το περνάς όλο στη ζωή του. Το αγαπημένο item τον ADC. Είναι αντι-tank item. Δεν θα το βγάλεις συνέχεια. Ναι, δεν το βγάλεις συνέχεια. Όταν θα έχεις δύο θα... τι έχουν οι αντίπαλοι και άμα δεις ότι έχουν ένα Σάιλ, ένα Γουγού στη ζούγκλα και, και καμιά Λεώνα σαπόρ, θα το βγάλεις. Ναι, βγάλ το. Ναι, άμα αυτό και κανένα μάγκο χάιτ. Μαγικό πάσιβ. Δίνει σε όλα τα legendary item 10% attack speed. Αρκετό. Και δεν θα βγάλεις μόνο ένα legendary item. Αυτό. Αρκετό. Εύκολο ήταν αυτό. Ναι. Immortal Silbow. Συνεχίστε σε ρωμό. Τον εγγυνικό τίτλο τέλο. Το αθάνατο ασπιδοβέλος. Εντάξει. Τερματισμένο, μπρο. Λοιπόν, και αυτό είναι πογή προς το ADC για να μην φεύγεις one shot. Στην ουσία, πάση αυτού σου λέει ότι σου δίνει ένα shield μόλις πέσεις κάτω από το 30% της ζωής σου για 3 δευτερόλεπτα και επιπλέον σου δίνει 15% lifesteal για 8 δευτερόλεπτα. Μπορώ να πω σαν πρώτη εμπειρία από το δοκίμασα σε Caitlyn. Αποφυνταρισμένο Rengar, υπό άλλες συνθήκες έφευγα one shot μόνο που με κοίταγε. Και τώρα άντεχα να τον παίξω κιόλας, φίλε. Αυτό ακριβώς, δηλαδή ο Rengar φωτάει πάνω σου, σε ρίχνει κάτω το 30% της ζωής σου και level 18 παίρνεις 700 ασπίδα. Αυτό δηλαδή δεν φεύγεις πλέον one shot, το οποίο... 700 ασπίδα για 3 δευτερόλεπτα και μετά παίρνεις και lifesteal, που σημαίνει ότι μπορείς να καϊτάρεις και να ξαναγεμίσεις. Το για 8 δευτερόλεπτα. Το οποίο θα είναι πάρα πολύ καλό, πιστεύω, και απέναντι σε Zed αυτό. Ενάντια σε Zed, σε Talon. Ναι, για να μην φεύγουν τα ADC σε one shot. Ενάντια σε Assassin's Peaks. Και το Mythic Passive είναι ότι δίνει σε όλα τα legendary items 5 damage και 50 ζωή. Και σε Kha'Zix όλα τα Assassin που μπορούν να κάνουν τα ADC one shot. Ναι, ναι, γενικά σε όλα τα Assassins. Ενάντια σε όλα τα Assassins νομίζω είναι η καλύτερη επιλογή, ειδικά για ADC αυτό. Ισχύει. Εμένα σου λέω, με κράτησε άπειρα στο game αυτό το item πριν. Άπειρα. Δηλαδή με το Rengar που μου χωνόταν όλη την ώρα all in και είχα 3 δευτερόλεπτα κάπου να αντέξω και να βαρέσω παραπάνω και ζούσα και τον έπαιρνα στο τέλος, μέσα στο fight. Και... Sunfire Edges, δεν νομίζω να μην ξέρετε τι είναι αυτό, συνδυασμός. Sunfire και Edges. Πονάει. Αυτό είναι, αυτά από εδώ και πέρα είναι, αρχίζουν τα hyperbroken για τα tanks. Να ψω πάνω. Λοιπόν, είναι το Sunfire. Το κλασικό Sunfire που ξέρουμε. Μόνο που, αλλά... μόνο που του δώσανε stats που έχει τα πάντα όλα. Δηλαδή του δώσανε health, του δώσανε armor, του δώσανε magic resist και του cool down. Λοιπόν, στην ουσία η passive του είναι η κλασική passive του Sunfire, αλλά με extra magic damage, creeps και jungle camps. Ανεβάζει πάρα πολύ το AOE damage που κάνεις και στα max stacks, δηλαδή 6 που μαζεύονται γρήγορα. Τα basic attacks σου κάνουν burn τους σκοτεινούς εχθρούς, όπως ακριβώς θα το έκανα το Sunfire, αλλά με basic attacks. Παιδιά, πονάει αυτό το πράγμα. Κρίμα και λέγανε ότι θα φύγουν τα tank από το meta. Τα tank δεν φεύγουν από το meta, απλά μπαίνουν με διαφορετικό τρόπο.
Εντάξει, βέβαια. Υπάρχει... αυτό που συζητούσαμε 2-3 μέρες πριν, ότι πλέον δεν θα σε νοιάζει το armor, δεν θα σε νοιάζει το magic resist, θα σε νοιάζει το health σου. Α, αυτό. Και το mythic passive του είναι ότι δίνει σε όλα τα legendary item 5 ability haste ή γνωστό και ως cooldown. Το θέμα είναι το cooldown τελικά στα κάρει κάπου ή είναι άπειρο. Άπειρο in-game είναι. Δεν έχει κάποιο στάνταρ να σταματάει. Το ένα ability haste είναι 1% cooldown. Ναι, αυτό είναι. Απλά δεν υπάρχει όριο, ας πούμε, ότι πήγαινε 40-45%. Απλά το θέμα είναι ότι πέρα από εκεί, τα spell σου το κατεβάζει και άλλο το cooldown ή απλά υπάρχει για να υπάρχει ο αριθμός. Ότι φτάνει στο 80% cooldown. Νομίζω ότι το κατεβάζει εκθετικά πια. Το εφόσον κατεβάζει. Δεν υπάρχει δηλαδή 20% cooldown, δηλαδή να σου λέει ότι πας μέχρι 40 και έχεις 20%. Τώρα που το κατεβάζει εκθετικά από τα items, εγώ πριν έπαιζα threshold 53 haste. Άρα αυτό... Μισός χρόνος. Πρέπει να δούμε, ναι, πρέπει να δούμε, ναι, δεν είναι 53%. Πρέπει να δούμε δηλαδή πόσο είναι το haste, μέχρι πόσο τα πανιάζει, για να μπορέσουμε να δούμε τι αξίζει να κάνουμε build. Εφόσον δεν είναι 100% και δεν σου πει να πας μέχρι 40%. Ισχύει. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Αυτό λέει η Riot, ότι κάθε πόντος του ability haste σε αφήνει να κάνεις το cast σου 1% πιο γρήγορα. Οκ. Okay. Που σημαίνει ότι δεν τα βανιάζει ποτέ και... Δηλαδή αν κάτι, δηλαδή, περίμενε, όπα, περίμενε. Δηλαδή, αυτό τι εννοείς, το ability haste είναι στα items ή είναι, όχι, είναι και στην ultimo, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή αν εγώ έχω 100 σε ulti και έχω 53% ability haste, θα έχω ulti κάθε 44 σε. 47, ναι. Ναι, κάθε 47 σε. Ναι. Όχι, αυτό λέει η Riot. Αυτό είναι. Δηλαδή, εγώ άμα παίξω MF Lethality και ανεβάσω full το cooldown και το πάω στο 60%, ας πούμε, το haste, το πάω 60 και με 4 Cloud Drake, άλλο 40%, έχω φτάσει δηλαδή γύρω στα 10 δευτερόλεπτά μου την ulti. Καλό. Δεν κακό. Ναι, δεν υπάρχει κανένα cap. Ωραία, δεν κακό. Ειδικά για τη Σούλτη, άραγε κυνηγάμε Cloud Drake. Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει κανένα cap. Να ρωτήσω κάτι. Καλό. Sorry, δικοπή. Αυτό είναι μόνο για η λύση. Μπορούν να πάνε και σε σπασμένα μίντο, όπως είναι η Λούκα. Τα πάντα, τα πάντα. Τα από μόνη τη την έχει 30 δευτερόλεπτα. Μα τα πάντα. Και η Λούξ. Η Λούξ που έχει γύρω στα 21-22 δευτερόλεπτα, νομίζω, ulti στο 16 level με 45% CDR. Δηλαδή, άμα φτάνει ένα haste 55 και έχει και κανένα Cloud Drake, θα φτάνει γύρω στα 15-12 δευτερόλεπτα η ulti της, μονίμως. 5. Μπορεί και 5. Ναι, άμα πάρεις όλους τους Cloud Drake, ναι, μπορεί και 5. Άρα, εξιλούξε, δεν θα σπαμάρει πλέον QE, θα σπαμάρει ulti. Ουρφ θα γίνει. Ναι, μην ξεχνάμε ότι το ability haste, ναι μεν, το δίνει σε πολλά item, αλλά δεν μπορείς να μπιλντάρεις για το cooldown σου, δεν θα έχεις damage. Εντάξει, ναι, σε μερικά ναι. Δεν θα έχεις damage. Το ότι κυνηγάνε πάγια, ας πούμε, να ρίξουν τους χρόνους τα support όμως στη μέση. Ναι, είναι κάποια support όμως που δεν αξίζει να το κάνεις αυτό. Ποιο, δεν αξίζει να κάνεις build the tank item σε support. Mythic tank item σε support. Όχι mythic, ρε. Ένα mythic θα βγάλεις και όλα τα υπόλοιπα ότι έχουν cooldown, γιατί υπάρχουν στην ουσία όλα τα tank item πλέον δίνουν cooldown. Γενικώς νομίζω όλα τα item τα έχουν κάνει να δίνουν cooldown πλέον. Τα πιο πολλά τουλάχιστον. Από ό,τι είδα εγώ, το 80% των item δίνει cooldown πλέον. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι θα πρέπει να αγοράσεις και για να πας σε τόσο μεγάλο cooldown και το mythic που σου δίνει cooldown. Καλά, αυτό ναι, και αυτό σε βγάζει από πολλά πάθη. Μπορεί να σου κόψει υπερβολικό damage. Εντάξει, τώρα όταν παίζει tank support δεν σε νοιάζει το damage. Δηλαδή, άμα παίξει Λεώνα, Μπρομ, Νότιγκος. Όχι, σε νοιάζει. Σε νοιάζει, θα το δούμε παρακάτω.
Α, ναι, ισχύει, είναι και αυτό. Σε νοιάζει. Λοιπόν, Frostfire Gauntlet. Πώς το λέει στα ελληνικά? Γάντι της παγωμένης φωτιάς. Παγωμένης φωτιάς. Ωραία, είναι ένα Bless on Fire. Ναι, σωστά. Είναι ένα Bless on Fire. Κάπως έτσι. Αλλά, νομίζω ότι έχει τέτοιο, δεν έχει, έχει κάτι και δεύτερο. Έχει και δεύτερο passive. Τα δεσμά πάγου δεν είναι. Τα δεσμά πάγου είναι διαφορετικό. Έχει αυτό και δεύτερο passive, ναι. Ναι. Αυτό δεν είναι το άλλο. Το δεύτερο passive στην ουσία είναι ότι τα basic attacks σου κάνουν ένα slow zone. Δηλαδή χτυπάς τον αντίπαλο και γύρω από αυτόν βγάζει το κυκλάκι που έβγαζε και το Frostfire παλιότερα, που του ρίχνει το movement speed. Μέχρι εδώ καλά. Κάτσε μόνο το auto attack. Μέχρι εδώ καλά. Μέχρι να αρχίσουμε τις παρενθέσεις. Μια παρένθεση, παιδιά. Κάτσε. Λοιπόν, τα basic attacks κάνουν ένα slow zone. Καλά μέχρι εδώ. Σου ρίχνουν 30% movement speed και 4% ανά 1000 HP του αντιπάλου. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο αντιπάλος είναι tank, δεν θα μπορεί να κουνήσει. Αυτό συμβαίνει για 1,5 δευτερόλεπτο. Και έχει 4 sec cooldown. Riot. Είναι αν ο άλλος έχει υπερβολική ζωή και του ρίχνεις auto attacks, θα είναι σταναρισμένος. Δεν θα μπορεί να κουνήσει. Καλό. Καλό ακούγεται, μπρο. Και το Mythic Passive είναι ότι δίνει σε όλα τα legendary items 100 health και μεγαλώνει το μέγεθος του champion κατά 7,5%. Όλοι θα γίνεστε Ζακ. Έχει τον μπρο. Εσύ. Έχουμε ιδιαίτερα καλησπέρα, παιδε. Καλησπέρες, Butcher. Καλησπέρες, αγόρι. Ω, κάποιος μου πάει. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, το αγαπημένο item του Lost Boy είναι αυτό. Ναι, ναι. Αυτό είναι εδώ. Η χημικό δεξαμενή τούρμπο. Τι έγινε, βάλανε τον Urgot σε item. Τον βάλα σε πουκαλάκι. Λοιπόν, Turbo Hem Tank. Αυτό είναι... είναι... αυτό είναι λίγο broken, δηλαδή φαντάζω, θα το πούμε... συνήθως αυτό θα το... είναι τρελά καλό σε Synths και Rammus. Είναι άρρωστο. Σε Synths και Rammus. Γενικά. Λοιπόν, αυτό έχει Passive, Active και Mythic Passive. Το Active το είναι ότι... σου δίνει 75% movement speed όταν τρέχεις προς enemy champions ή πύργους για 4 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, είναι ένα Ratchet's Glory. Το πατά, ναι, είναι ένα βαφαρισμένο Ratchet's Glory. Το πατάς με το που βγαίνεις από το base, ανοίγεις και το Q του Ramus και μέχρι 4 δευτερόλεπτα λογικά φτάνεις κοντά στο αντίπαλο base. Σταματήσει. Άνετα. Λογικά. Η passive του είναι... μισό λεπτάκι. Η passive του είναι ίδια με τα υπόλοιπα. Είναι ίδια με ναι. Το ναι, ναι, ναι. Της φωτιάς και με την αιγίδα του ήλιου. ίδιο ναι, η passive του είναι ακριβώς η ίδια με τα υπόλοιπα. Magic damage per second στους γύρω εχθρούς. Το οποίο μεγαλώνει ενάντια σε minions και jungle camps. Και το mythic passive του δίνει σε όλα τα legendary items 5% tenacity και slow resist. Αυτό θα το δείτε και σε Garen να σας κυνηγάει για να σας κάνει το σπαθί στο κεφάλι. Είναι, θα είναι και σε Garen full δυνατό. Και δεν μπορείς να γλιτώσεις. Αυτό είναι το μεγάλο σως δίπλα σε αυτό το item. Δεν μπορείς να γλιτώσεις. Θα κάνεις flash και θα σε ξαναπρολάβει. Τόσο είναι τα 4 δευτερόλεπτα. Καθόλου σπασμένο. Και όταν σε πλησιάσει, σου κάνει και slow 40%, έτσι, να ενημερωθούμε γι' αυτό. Είναι ένα Righteous Glory. Καλό. Τι είναι? Αχ, δεν θέλω να το δω αυτό το item. Το αγαπημένο μου item είναι, μπρο. Δεν καταλαβαίνω τι είναι.
Ναι, ωραία. Έχεις διαβάσει τι κάνει? Όχι, ακόμα. Ωραία, ξεκινάμε. Duskblade. Δεν μπορώ να το πω όλος μου, δεν μπορώ. Ποιο θες, αντιζωφερή λεπίδα του... Blackstar. Riot, τι πήγεις. Riot, τι πήγεις. Αυτό το item, δεν ξέρω. Ωραία, λοιπόν, θα μείνω όσο πιο σοβαρός γίνεται. Η Riot σκέφτηκε ότι οι Assassin έχουν μείνει λίγο πίσω στο παιχνίδι. Οπότε αποφάσισε να τους βγάλει λίγο μπροστά. Τι σου λέει passive του? Σου λέει ότι χτυπώντας έναν εχθρό κάνεις επιπλέον 100 damage συν 30% του bonus AD σου σαν physical damage και του κάνεις slow 99% για 0,25 δευτερόλεπτα. Και αυτό έχει 15 δευτερόλεπτα cooldown. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αν ο champion που χτύπησες πεθάνει στα επόμενα 3 δευτερόλεπτα, το cooldown γίνεται refresh και γίνεσαι αόρατος για 1,5 δευτερόλεπτο. Αόρατος! Σαν να είσαι, σαν να παίζεις σακάκι και να έχεις μπει μέσα στο snowbomb, στο εκείνη την μπουρδα. Θα το ρασάρω πρώτο σε MF να δούμε. Γίνεσαι αόρατος 1,5 δευτερόλεπτο. Άμα όμως σκοτώσεις σε αυτό το 1,5 δευτερόλεπτο που θα γίνεις αόρατος, βγεις και ξανασκοτώσεις κάποιον. Ξαναγίνεται refresh. Ξαναγίνεται refresh και ξαναγίνεσαι αόρατος. Ναι. Twitch πέντακι. Twitch. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να είσαι μιλή. Μόνο σε μιλή πιάνει. Ναι, αφού λέει τους βαράς με τέτοιο που είναι κοντά σου, δεν λέει. Όχι. Όχι ρε. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Ωραία, όπως και να έχει... Physical damage. Ναι, όπως και να έχει Twitch με lethality χωρίς attack speed, δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει νόημα. Εντάξει, MF, bro. Είναι Zed, Talon, δεν ξέρω τι άλλο. Kha'Zix, Rengar. Rengar, Kha'Zix. Ναι, ισχύει. Τι άλλο μπορεί να πηδήξει μέσα και να σου τέτοιο. Κιγιάννα. Κιγιάννα, ναι. Σίγουρα Κιγιάννα. Πάικ. Το Πάικ, ναι, θα ήταν πολύ σωστό, ναι. Θα ήταν πολύ broken το Πάικ τώρα με αυτό και με την ulti που είχε. Να γίνεται και αόρατος που ήδη γίνεται αόρατος. Όχι, δεν κατάλαβες. Σε το Πάικ, όταν χρησιμοποιεί το W, δεν είναι αόρατος. Όταν σε πλησιάζει, το βλέπεις. Ναι, εντάξει. Το σένα... Αυτό σε κάνει αόρατο. Δεν το βλέπεις αν δεν έχεις το lens. Μα αυτό σου λέω ότι όταν θα γίνει αόρατος, άμα πάρει με την ulti του ας πούμε ένα kill και γίνει αόρατος, μετά δεν ξέρεις από πού θα σου ξανάρθει. Επίσης και σε σένα παίζει να είναι καλό αυτό τώρα. Και το mythic passive του, εντάξει, Clyde Mine. 5 ability haste σε όλα τα legendary item. Από το μέρος. Μάγι θα γίνει TMF. Είναι κάτι χαλαρό. Ναι, ναι, βρωμάει ability, πώς να γίνει TMF. Ευχαριστημένος. Μόνο. Οπότε θα αρχίσεις τα rank. Θα παίξουμε μετά. Chill, μόλις τελειώσουμε το patch. Καλημέρα, δεν έχει ψάρεμα σήμερα. Σένον Τράξ, τι πάθα το λίρο μαλάξ με το ψάρεμα. θα έχει πολύ αργότερα μας, μπρο. Μόλις τελειώσουμε με το LOL. Λοιπόν, πάμε τέτοιο. Έχουμε κάτι άλλο, πάμε Eclipse. Πάμε Eclipse ή Eclipse. Γιάννη είναι αυτό. Ωραία, μίλα το. Εσένα σ' αρέσει αυτό. Γιάννη, λοιπόν, αυτό το πράγμα λέει τι κάνει. Λέει, αν χτυπήσεις, λέει, κάποιο champion, με δύο βασικές επιθέσεις ή abilities σε 1,5 δευτερόλεπτο, δηλαδή αν μπεστάρεις, δηλαδή κάνεις auto attack και ένα cure, παιδί μου, ας πούμε. Αυτό είναι ένα auto και μία ability. Okay. Τότε σκάει extra damage που ισούται με το 8% της μέγιστης ζωής του άλλου, ξέρω εγώ. Okay. Απλά μπαίνεις και αρχίζεις και κομπανάς κασκόμπο, ξέρω εγώ,
και αυτό κάνει reset. Και όσο πιο tank είναι ο άλλος, τόσο πιο πολύ του κόβει. Οπότε εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα εδώ σε tank θα είναι από τα χειρότερα items. Απλά θα μπαίνεις μέσα και θα τους κοπανάς. Ξεκάθαρα, είμαι ξεκινάμε. Fight. Ισχύει. Ότι, ναι, ναι, ok, σκάει το 8% του max health του αντιπάλου σαν physical damage. Τι άλλο σου δίνει? Σου δίνει 30% movement speed. Κυνήγια δηλαδή. Άρα πάμε για κυνήγι. Και 150 συν το 40% του bonus AD σου, αν είσαι μυγή, ή 100 συν 30% του bonus AD σου, όταν είσαι ranged, ασπίδα. Πολύ δυνατό για IndyCard και αυτό, νομίζω. Για MF τουλάχιστον. Άρα μπαίνεις μέσα και ζεις κιόλας. Αυτό. Cooldowns 12 δευτερόλεπτα για ranged champions και 6 για αμυγή. Και το mythic passive του είναι ότι δίνει σε όλα τα legendary items 4% armor penetration. Ναι. Ναι. Μα τα είτε με MF, bro. Και έχει και lifesteal, έτσι. Και πάμε στο item της Ακάγη. Όχι, αυτό πρέπει να είναι τέτοιο. Τα νύχια του Λοποδίτη. Αυτό το item της Ακάγη. Καλό είναι αυτό για καλή, αλλά όλα αυτά είναι λίγο situation. Τώρα λέμε... Τώρα μιλάμε για item τα οποία δεν έχουν καθόλου AP. Έτσι. Ναι, ναι, ισχύει. Οπότε... Λολάκι, όλα αυτά είναι τα καινούργια item που μπήκανε σήμερα. Είναι λίγο... Είναι λίγο broken. Πογή. Λοιπόν, τα νύχια του Λοποδίτη, λοιπόν, όπως λέτε κι εσείς. Έχουν active. Αυτό κάνει dash, το κάνει οποίο κάνει ένα dash σε έναν enemy. Μέσα από ένα, αυτό ξέρεις τι πιστεύω εγώ, λέει, εφορμήστε, λέει, μέσα από ένα στοχευμένο εχθρό. Δεν λέει πάνω πίσω. Πίσω. Αυτό νομίζω το έβγαλα στην MF πριν. Βγαίνεις πίσω του. Ναι, βγαίνεις πίσω του, αυτό ακριβώς. Ναι, απλά έχει πολύ μικρό range. Στην ουσία είναι με... Όντως για μιλή που κυνηγάς κάποιον, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό το range. Ρέγκαρ Τάλων. Εγώ βλέπω Ρέγκαρ Τάλων εδώ πέρα. Το Ρέγκαρ όχι και τόσο με το jump που έχει, αλλά ναι, θα μπορούσε. Ναι, φαντάσου τώρα να σου κάνει jump, να μπει στα χόρτα, να κάνει dash και ξανά jump. Ναι, ισχύει αυτό. Απλά είναι πολύ μικρό το range στο κυκλάκι που έχει. Είναι κάπου τόσο που το δείχνω εγώ εδώ πέρα. Είναι κάπου τόσο το κυκλάκι του. Και απλά πηδάς κατευθείαν από πίσω του βγαίνεις. Εντάξει, μπορείς να γλιτώσεις και με αυτό και με AD carry, ας πούμε, αλλά... Δεν νομίζω ότι κάνει dash στον αέρα. Δεν κάνει dash στον αέρα, απλά εμφανίζεσαι, πας κατευθείαν από πίσω του. Πετάγεται σε κατευθείαν από πίσω σαν flash, ας πούμε. Αυτό. Ωραία. Μας λέει ότι κάνει dash. Μανού, το Γενάρη. Μέσα σε έναν enemy. Βγαίνεις πίσω του, το οποίο σκάει 100 και 30% του bonus AD σου physical damage. Και για τα επόμενα 3 δευτερόλεπτα έχεις 15% παραπάνω damage σε αυτόν τον στόχο. Και αυτό έχει 60 δευτερόλεπτα cooldown. Δηλαδή αν κάνετε ένα fight στο δράκο, το κερδίσετε με αυτό το item, πάτε Baron και πουσάρετε, το ξανάχεις. Μέχρι να φτάσεις Μπάρον, να κάτσεις να τον βαρέσεις, έχεις ξανακάνει reset στην ουσία. Το έχεις σχεδόν ανακάθε fight. Και το mythic passive του είναι ότι δίνει σε όλα τα legendary items 5 λιθάγιδι. Και να υποθέσουμε ότι αν έχεις αυτό το cooldown reduction, το haste που λένε, Όχι. Κάποιοι, στο γράφει σε ποια item επηρεάζεται από το ability haste. Οκ. Νομίζω υπάρχει όμως και το runes ακόμα που σου δίνει... Τα runes όλοι τα έχουμε τρολάρει.
Που σου γιατί... δίνει για τα item που έχεις πάνω σου ένα πόσο 10-15% 12% κάπου. Ναι, αλλά είναι για active item CDR. Δηλαδή κάποιο, αν πάρεις item που δεν θα έχει active που δεν θα έχει active, ναι, είναι άχρηστο. Πρέπει δηλαδή τα runes πρέπει να αλλάχθουν και αυτά σιγά σιγά. Δηλαδή όχι να αλλάχθουν, εννοώ να τα προσαρμόσουμε εμείς σε ό,τι παίζουμε. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να βγάλουμε haste από τα runes όταν όλα σχεδόν τα items έχουν haste. Ναι, ναι, πλέον είναι σχετικά. Το αλλάξανε, το αλλάξανε νομίζω και αυτό. Και αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στα control mage. Αυτό το κόψανε μόνο σε... Sorry, Φόρκα. Ναι. Αυτό το κόψανε μόνο σε ένα rune που έβγαζε στα... που σου δίνε έξτρα 5% cooldown, δηλαδή έφτανε στα 45% cooldown. Ναι, το cosmic. Ναι, τώρα δεν υπάρχει καν αυτό. Οπότε δεν υπάρχει νόημα να το παίζει αυτό το runeάκι. Ναι, γενικά το cooldown rune θα είναι λίγο irrelevant τώρα. Εντάξει, λοιπόν, καλό, πάμε καλά, control mage. Πάμε Λιάνδρης. Λιάνδρης, η μασκούλα μας. Παιδιά, είναι η μάσκα, η κλασική μάσκα, απλά σου δίνει και μάνα και cooldown. Που όλοι μισήσαμε. Άρα είναι καλό για πρώτο item. Είναι πολύ καλό για πρώτο item γιατί σου δίνει 80 BGT power, σου δίνει 600 μάνα. Το οποίο είναι υπερβολικά. Να κάνω μια παρένθεση. Αυτό που έχει καταφέρει η Riot μέχρι στιγμής που έχω δει, ξέρεις ποιο είναι. Το να μην έχεις από αυτά τα item που βλέπω δηλαδή, που δίνεις σε όλα τα για τα mage, mana, cooldown κτλ. Είναι το να μην έχεις πλέον ένα standard build, δηλαδή στο Malzahar, για να παίξεις το mid και να πουσάρεις, έπρεπε να βγάλεις οπωσδήποτε Ludens και μετά να βγάλεις μάσκα, που η μάσκα ήταν το must item του Malzahar, έτσι. Τώρα δεν χρειάζεται να πάει να βγάλεις Luden, βγάζεις με τη μία μάσκα. Τώρα και να θέλεις δεν μπορείς να βγάλεις Luden και μάσκα. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, δεν σου λέω αυτό ρε μαλακά, πια δεν θα στακάρουν μεταξύ τους και οτιδήποτε. Απλά βλέπω ότι και, και στα ADC, δηλαδή, που έλεγες ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να βγάλω το Infinity πρώτο. Γιατί έχει το critical, ρε φίλε. Είναι must το item. Δεν κόβεις αλλιώς damage. Τώρα σου έχει δώσει στα ADC 10 item που όλα έχουν critical, attack speed και 1002. Άρα και μπορείς να κάνεις εναλλαγές στο build μετά το mythic item που θα το πας ok για πρώτο. Δεν είναι κάτι στάνταρ όπως ήταν ότι βγάζω αυτό, αυτό και αυτό. Μπορείς να παίξεις όπως θες πλέον. Ναι, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι απευθείας από την αρχή του παιχνιδιού το mythic item που θα πάρεις. Τι θα σου δίνει και γιατί θα το κάνεις. Εντάξει, ναι. Αυτό θα το βλέπεις το mythic item θα πάει ανάλογα τι έχεις απέναντί σου. Σκέψου όμως, έχει το Λεάνδρη. Έχει, υπάρχουν κάποια κάποια champions τα οποία με mana κάνουν όλη τη δουλειά. Δηλαδή, εφόσον η τιμή της σταγόνας έπεσε στα 400, Ryze, Casio, οπωσδήποτε θα κάνουν, θα παίρνουν στα γονίτσα με το καλημέρα, θα πηγαίνουν lane, μετά θα βγάζουν Λιάντρις και μετά θα προχωράνε όλο το υπόλοιπο πίσω. Ναι. Οπότε τα damage που θα βγάζουν, επειδή θα έχουν στακαρισμένη σταγόνα στο 13, στο 14, θα είναι full broken. Αυτό. Όπως και ο Ezreal μπορεί να βγαίνει πάρα πολύ μπροστά σαν AD carry με τη σταγόνα κατευθείαν. Γιατί στα αγώνα π.χ. στον Ezreal τουλάχιστον, τη σταγόνα, τη στάκαρες ρε φίλε, αν το έπαιζες full καλά και βγαίνες μπροστά από την αρχή, τη στάκαρες γύρω στο 17 ήταν το must. 16 αν ήσουν ο Faker και έχεις πάρει 10 kills στο bot, στο 3 level. Ας πούμε. Και το πάταγες όλη την ώρα να σπαμάρεις τα spells σου. Τώρα δηλαδή θα μπορείς να τη στάκαρεις στο 12, 13. Ναι. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ. Αυτό θα είναι πάρα πολύ γρήγορο δηλαδή. Δηλαδή στο 12-13 θα σκέψω έναν Ezreal με στακαρισμένο μουραμάν. Ωραία. Για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση σιγά σιγά. Η Riot αυτή τη στιγμή θέλει να βλέπει γρήγορο gameplay. Αυτό κοιτά, αυτό κυνηγάει. Γρήγορο gameplay με πολύ damage. Έχει λείψει στον κόσμο το πολύ damage.
θέλει να βλέπει burst, θέλει να βλέπει ξύλο. Ξύλο από το πρώτο level. Ε, ναι ρε φίλε, εντάξει, γιατί είχε πάει για να βγάλουν όλοι οι champions σχεδόν. Θέλανε τρία item για να βγάλουν power spike. Και να βγάλουν θέλουν τάμα. Να σπρώξουν το scale game πολύ πιο πίσω. Θα σκεϊλάρεις υπερβολικά πιο γρήγορα. Θέλουν να τελειώνουν τα games στην ουσία στο 25, max, με 30. Ωραία. Συνεχίζουμε να κλείσουμε το Γιάντρης. Είναι το κλασικό passive του Γιάντρης. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Το μόνο που έχουν δώσει παραπάνω είναι ότι παίρνεις extra magic penetration σε champions που καίγονται από το passive του, το οποίο σου τακάρει μέχρι το 25%. Και το ότι στα το Mythic Passive του δίνει σε όλα τα υπόλοιπα legendary items 5 ability haste, δηλαδή cooldown. Δηλαδή έχεις 20 cooldown από τη μάσκα και αν βγάλεις. Και 3 legendary item, 20 και 15. Είμαστε αρκετά καλά. Ενδιαφέρον item και το λέει άντρες πλέον για το meet, για κάποια τσάμπη. Και πάμε Ludens. Πάμε στην καταιγίδα του Ludens. Στην καταιγίδα του Ludens, όπως το λες. Δεν έχει αλλάξει κάτι το τρελό. Δίνει ακόμα 80 ability power, δίνει 600 mana, δίνει 10 cooldown. Δίνει 10 magic penetration. Και κρατάει την passive του Luden. Αυτό που πετάς ένα spell και σκάει στον αντίπαλο και σε άλλα 3 γύρω του extra magic damage και σου δίνει movement speed. Και αυτό έχει 10 δευτερόλεπτα cooldown, δεν στακάρει πλέον να φτάσει στο 100 και να χτυπήσεις. Έχει 10 δευτερόλεπτα cooldown. Άρα ανά 10 δευτερόλεπτα δουλεύει passive του Luden. Και δίνει σε όλα τα υπόλοιπα legendary item 5 magic penetration. Απλά, γητά, κατανοητά. Λος Boy, κάτι να πεις? Όχι. Μια χαρά. Δεν έχω κάτι να πω. Θέλω τον ελληνικό τίτλο για αυτό. Καταιγίδα, πού είμαστε? Όχι, όχι, κάτω από το Λούντεν. Α, αιώνιος παγετός. Αιώνιος παγετός. Everfrost. Παιδιά, είναι το GLP 800 με άλλο όνομα. Είναι το GLP 800 με άλλο όνομα και το Mythic Passive το δίνει σε όλα τα legendary items 15 ability power. Αυτό, ας πούμε, εγώ θα το βγάζα σε μία σώνα. Μετά από τα words, σε μία σώνα, αυτό θα ήταν το must item για μένα. Σε μία Nami. Για όσους δεν θυμούνται ή δεν ξέρω τι είναι το GLP 800, έχει ένα active, το πατάς, sky magic damage σε ένα κόνο και τους κάνει slow 65% για 1,5 δευτερόλεπτο. Και αυτοί που είναι στο κέντρο του κόνου τρώνε root. Και αυτό το έχεις κάθε 20 δευτερόλεπτα. Σε ποιο είμαστε τώρα? Everfrost. Παγετό. Είναι δυνατό item. Είναι δυνατό supportive item. Εγώ φαντάζομαι, ας πούμε, όλους τους Zillian, όλου του κόσμου να το ρασάρουν πρώτο item αυτό. Θα μπορούσε. Συνεχίζουμε πιο κάτω. Έχουμε κάτι να πούμε γι' αυτό? Τον καρκίνο. Μογόνο τεχνικήρου και το ζώνη. Μ' αρέσει αυτό, μπρο. Ωραία, είναι το Hextech Rocket Belt. Μ' αρέσει αυτό. Είναι το πρώτο belt, αλλά με άλλο όνομα. Είναι πρώτο μπελτάκι. Ωραία, λοιπόν. Στην ουσία κάνεις ένα dash προς ένα σημείο.
πετάει πυραυλάκια που σκάνε damage. 300 damage είναι 15 ability level 18 και όλο αυτό είναι magic damage. Και παίρνεις 75% movement speed προς enemy champions για 2 δευτερόλεπτα. Και αυτό το έχεις κάθε 40 δευτερόλεπτα. Όγι έκο του κόσμου, με αυτό θα παίζω. Καλό. Και το Mythic Passive του σου δίνει 5 Magic Penetration σε όλα τα Legendary Items. Έκο του κόσμου ενωθείτε. Το item είναι δικό σας. Έτσι κι αλλιώς ο έκο με πρώτο μπελτ έπαιζε ούτως ή αλλιώς. Τώρα θα γίνει ακόμα πιο αδιαστικός. Αχα. Αγαπημένο item, αν και δεν βρίσκω ακόμα τη σημασία του. Λοιπόν, παιδιά, εγώ σας πειράζει να λείψω 2-3 λεπτάκια, να κατεβω μια τσακμπάμ κάτω. Και ποιος θα δείχνει στα παιδιά το τι βλέπουμε. Σωστό και αυτό. Πάμε, θα κατέβω μετά. Έλενα, σε παρακαλώ, την ώρα που έχουμε μπει στο μπουν. Riftmaker. Διχαστής. Διχαστής. Διχαστής, μα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το item όταν συζητούσαμε περί αυτού χθες, δεν βρήκα champion που πέρα από δύο champions να μπορείς να το βγάλεις. Αυτό για μένα είναι... Δεν θέλω καν να το βγάλω κάπου. Ναι, εγώ είπα θα το έβγαζα σε Γκάγιο ή Σινθ. Δεν υπάρχει άλλο champion να το βγάλει αυτό. Μόνο σε Γκάλιο θα το βγάλω. Τέλος. Ναι, kind of true. Λοιπόν, στην ουσία τι λέει το passive του. Σου λέει ότι για κάθε δευτερόλεπτο που είσαι στο fight, σκάς 3% bonus damage. Και αυτό γίνεται για 5 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτά τα 5 δευτερόλεπτα, που έχεις μαξάρει και είσαι στο 15% bonus damage, όλο αυτό το bonus damage περνάει σαν true damage. Δεν σπαθούμε. True damage. 15% true damage για κάθε δευτερόλεπτο που, που κάνεις fight από τα 5 δευτερόλεπτα και μετά. Και δίνει και σε όλα τα legendary items 5% magic penetration. Τι έχει αυτό το item όμως που είναι μαγικό? Omnivamp. Omnivamp. Τι είναι το Omnivamp? Το Omnivamp είναι 15% lifesteal και 15% spellvamp. Το αγαπημένο item του Vladimir. Όχι, το θες κάποιο βούμα και τη σακάλι. Και μάπες και abilities. Και μάπες και abilities. Θες κάτι που να, και να κοπανάει και να κόβει και να κάνει abilities και να κόβει. Αλλά ναι, εννοείται ότι μπορεί να το βγάλει και στο. Είναι σαν η του Vladimir, μόνο που σε χιλάρι κιόλα. Αυτό, γι' αυτό το λέω. Εφόσον έχει και το spellbomb. Και σκάει και το true damage. Σκάει και το true damage. Πατά την όλη του εκεί μέσα. Ο Lost Boy, και αυτό από τα αγαπημένα σου. Και. Και το παρακάτω item από τα αγαπημένα σου. Ο θεριστής της νύχτας. Night Harvester. Βάζουμε μια μεγάλη παρένθεση Diana δίπλα. Λοιπόν. Έχει πάση που λέγεται ψυχοβγάλτης, έτσι. Ωραία. Αυτός ο ψυχοβγάλτης λοιπόν τι μας λέει. Μας λέει ότι κάνοντας damage σε έναν champion κάνεις επιπλέον 175 με 250 damage συν το 15% του AP σου σαν magic damage και σου δίνει 25% movement speed για 1,5 δευτερόλεπτο. Και αυτό έχει 60 δευτερόλεπτα cooldown ανά enemy. Αν βουτήξεις μέσα σε 5, τους έχεις κόψει την ψυχή και τρέχεις σαν το boosty.
Κάπως έτσι είναι. Είναι κατανοητό. Κάπως έτσι. Ακριβώς έτσι. Και το Mythic Passive του δίνει σε όλα τα legendary items 5% cooldown. 5 cooldown. Σαντορίνη, καλησπέρα, 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 Στάιλις. Μπήκε ο Πάνος. Μπήκε, μπήκε. Πρωθυπουργός δεν το έχω. Δεν μπορώ να λέω ψέματα. Πάνω, όχι, γνωρίζει μετά το κουσάρεμα αυτές τα ουράδες. Μπήκα τα χέρια, μάνα. Φουλ. Πήρα καλά, καλά μια κι αυτός, να ξέρεις έτσι. Το ακριβό πακετάκι. Pay to win. Α, πήρε. Σίγα μην τα άφηνε, μπρο. Ναι, μπρο, ναι. Λοιπόν, πάμε στο αγαπημένο μας Trinity Force. Μπρο, δεν λέγεται Trinity. Δύναμη της Τριάδας. Ναι, Trinity Force. Ναι. Ο Γένων και ένας για τους μαλάκες. Αυτό. Το Trinity Force είναι ακριβώς το ίδιο που ήταν. Απλά το βάλαν στα Epic. Για ένα και μόνο. Στα Mythic, ναι, συγγνώμη. Για ένα και μόνο λόγο. Για να δώσει σε όλα τα legendary items 10% attack speed. Κατά τα άλλα είναι ακριβώς το ίδιο. Κοστίζει ακριβώς το ίδιο. Ναι. Κάνει ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή σε Jax να βγάζει και ένα Blade. Το 10% όμως. Το attack speed. Το παίρνει το ίδιο item. Το 10. Δεν είναι 10%. Α, είναι η passive του. Ναι, το μυθικό. Ή απλά δίνει. Δηλαδή, αν έχει στην ουσία 3 legendary που έχουν attack speed, θα δίνει 30% attack speed. 30% attack speed συν 35% που έχει το Trinity. Πάμε στο 65% attack speed. Ωραία. Δεν το παίρνει και το Trinity έξτρα μετά. Όχι, όχι, όχι. Είναι mythic passive. Ναι, αυτό. Δίνει στα legendary item 10% attack speed. Αν πας αγοράσεις ένα legendary item που έχει ήδη attack speed, έχει ας πούμε 10% attack speed, ήδη γίνεται 20% αυτό το attack speed. Αυτό είναι μόνιμο. Μέχρι να βγει το Trinity. Ναι, εννοώ το δίνει μόνιμα. Δεν το δίνει σαν passive για κάποια δευτερόλεπτα. Είναι μόνιμο. Όχι. Είναι μόνιμο. Δίνει στα legendary item passive, το οποίο είναι 10% attack speed. Ναι, ενδιαφέρον. Yeah. Θα σε ενημερώσω. Μαλάκα, δεν τα αντέχω. Δεν τα αντέχω αυτά τα item. Θέλω να ακούσω τον αιμοπότη λίγο, μπρο. Πώς το έχεις τα γενικά? Αιμοπότης. Πάντα το λάτρευα αυτό που κάνανε. Ωραία. Αυτό πώς καλό βγαίνει. Αυτό πώς βγαίνει. Με σιδερένιο μαστίγιο. Εγώ θα το έβγαζα σε έναν Όλαφ. Σε Όλαφ. Το καλύτερο. Λέει όταν είσαι έτοιμος να ψουφίσεις, όταν έχεις λίγο HP δηλαδή, φάση. Α, έχει και, έχει και active. Α, έχει και active, έχει και passive. Για όλα. Ωραία, θα ξεκινήσουμε από το passive. Ξεκινάμε από το passive. Το passive σου λέει ότι για κάθε 5% missing health έχεις 1% attack speed. Φανταστείτε λοιπόν έναν Όλαφ που έτσι και αλλιώς είναι η passive του αυτή. Όσο χαμηλότερη ζωή έχει, τόσο περισσότερο attack speed να έχει. Να έχει και αυτό το item. Και φεύγουμε από αυτό και πάμε στο active του. Που σου λέει ότι σκάς το 110% το attack damage σου σε κοντινούς εχθρούς. Κάνεις heal το 20% το attack damage σου και το 12% από τη ζωή που σου λείπει για κάθε Champion Hit. Ναι. Try it. Και αυτό έχει 15% 15 second cooldown, το οποίο επηρεάζεται από το Ability Haste. Επηρεάζεται.
ότι είναι 15% cooldown, 15 second cooldown, δεν σημαίνει ότι είναι 15. Αν θα βγάλεις ability haste, πέφτει. Δηλαδή αν έχεις 50 ability haste, πας στο 7. Στα 7,5 δευτερόλεπτα, ναι. Καλό. Γεια σας. Πολύ καλό. Γεια σας. Ακούμε. Ναι, εντάξει. Γεια σας. Για πες μας, coach. Πού είναι ο coach, μην σταματήσω να μιλάς. Εγώ θέλω να ακούσω για το δρασκελοθράφστη, bro. Μισό λεπτάκι. Και το mythic passive είναι ότι δίνει σε όλα τα legendary items ability haste. Ability haste. Cooldown. Αυτό. Και οπα, αυτό. Κάτσε. Περίμενε. Γιατί τώρα, τώρα μας μόνο 20 items έχουν ability haste μέχρι τώρα. Ναι, τώρα αυτό, αυτό μου ήρθε στο... Περιμένετε λίγο. Να εστιάσουμε λίγο στο active αυτού του item. Το πατάω. Σκάω το 110% του damage μου σε γύρω εχθρούς. Και κάνω restore τη ζωή μου 20% από το damage μου. Δηλαδή έχω 300 damage, θα πάρω πίσω το 20% του 300. Okay. Και από εκεί και μετά, κάθε φορά που βαράω enemy champion, χιλάρω το 12% της ζωής μου. Σε κάθε hit 12% της ζωής που έχεις, συνολικά, ή της ζωής που σου έχει μείνει. Της ζωής που μου γύπη. Της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι αν είσαι χαμηλά, το πατήσεις αυτό, χιλάρεις τον κόλο σου. Όλαβ. Όλαβ χιλάρει ήδη από μόνο. Αυτό. Φαντάζομαι τώρα αυτό με την passive του Όλαβ, που είναι το attack speed, σε συνδυασμό με την passive του item, και τον Όλαβ την ώρα που πατάει αυτό, να πατάει και ένα W. Δεν θα πέσει ποτέ. Αυτό για να το δίνουνε, προφανώς, και δεν θα είχαν τον Όλαβ στο μυαλό τους, έτσι. Για κάτι άλλο το έχουν βγάλει. Καλά, στον Όλαβ δεν πρόκειται. Και να ρωτήσω κάτι. Αυτό που δίνει 5% cooldown σε όλα τα legendary item, έτσι. Δηλαδή αν έχεις φτάσει ένα 40% με 4 item που θα σου δίνει cooldown, παίρνεις άλλο 20% έξτρα. Mm-hmm. Πας στο 60. Άραγες, και αυτό 20 που έχει αυτό 80. Ναι, άραγες. Αυτό που σου δίνει το 15%, όχι, πόσο second είπες? 15 δευτερόλεπτα. Second cooldown, το οποίο επηρεάζεται από το ability haste. Α, άρα και πάμε γύρω στα 4% cooldown. Και πολύ... Μισό λεπτάκι, θα σου πω ακριβώς. Με 80% cooldown στο 15, μας βγαίνει... 15 μείον 80%... Κάποτε... 3 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα. Άραγες δηλαδή... Σε ένα fight που μπορεί να κρατήσει 10 δευτερόλεπτα, το έχεις πατήσει 3 φορές. Ναι. Και έχεις χιλάρει τον πάτο σου. Ναι. Συν το lifestyle που έχει. Καλά. Αυτά αν δεν τα δω in game. Δεν ξέρω. Αν το δω αυτό το πράγμα in game, παίζει να σπάσω το πληκτρολόγιο γιατί είναι αυτό. Μετά βλέπω. Αυτό θα γίνει. Νομίζω να το έχουν κάνει. Μετά βλέπω να φωνάζουμε όλοι Riot. Τι okay. Item έχεις φτιάξει. Μόλις τελειώσουμε τα mythic items, θα πάμε λίγο πιο κάτω να διαβάσουμε. Yeah. Ελάχιστα πιο κάτω. Πώς είπατε το αγαπημένο item? Δρασκελοθράφστη, bro. Νομίζω, ναι, αυτός. Νομίζω αυτό θα είναι το νέο μου name στο LOL. Ωραία, αυτό το item έχει φτιαχτεί για engage. Κάνεις ένα jump σε κοντινή απόσταση, το οποίο κάνει 110% του attack damage σου σε κοντινούς εχθρούς. Τους κάνει slow για 60 δευτερόλεπτα, για... πώς το λένε, για 2 δευτερόλεπτα κατά 60%. Έχει 20% cooldown και επηρεάζεται από το ability haste. Αχα,
Άρα πάμε και σε αυτό. 5% cooldown κάπου. 5 δευτερόλεπτα. Χοντρά, χοντρά, ναι. Αυτό ήταν το active του. Το passive του είναι ότι όταν κάνεις physical damage σου δίνει 30 movement speed για 2 δευτερόλεπτα. Ναι. Και δίνει σε όλα τα legendary item 3% movement speed. Τόσο απλά. Εντάξει. Αχ, και πάμε στο anti-tank item. Θεϊκό βάρο αυτό. Αυτό. Μαλάκα. Η ζωή σου, η ζωή μου. Σωστά το θέλει, μπρο. Περίπου αυτό είναι. Λοιπόν. μετά τη χρήση ενός σπέλ. Predator νομίζω πως έχει, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε. Μετά τη χρήση ενός σπέλ, το επόμενο basic attack κάνει επιπλέον 10% damage με βάση το max health του αντιπάλου. Καλά μέχρι εδώ. Ναι, για συνέχεια. Αυτό έχει 1,5 δευτερόλεπτο cooldown. Ναι, ναι. Καλό. Πολύ ωραία. Αν ο στόχος είναι champion, κάνεις heal το 50% του damage που του έριξες αν είσαι μυγή και 30% αν είσαι ranged. Μάλιστα. Και το mythic passive του είναι ότι δίνει σε όλα τα legendary item 5% armor και magic penetration. Μάλιστα. Riot, τι σκέφτεσαι? Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, το tank δεν θα υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και να υπάρχει, δεν θα υπάρχει. Θα έχεις tank, αλλά θα είναι σαν να μην έχεις tank. Το είπε και ο Παΐσιος. Αυτό. και μπαίνουμε στα supportive items. Το πολεμικό άσμα του Σουρέλια. Τη Σουρέλια. Ναι. Αυτό. Αλλά έχει φτιάξει. Τα κλείχαμε στην κυριολεξία. Predator, να σου πω κάτι. Κάποτε τα tank έπρεπε να φύγουν από το game. Σε μεγάλο βαθμό. Δεν γινόταν να σου έρχεται ένας Malphite full tank και να κάνει one shot το ADC σχεδόν. Και το ADC να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι, και το ADC να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτό ήταν λίγο idea, έτσι. Δηλαδή, αν ήσουν ακουλός με ένα χέρι και έπαιζες μόνο Malphite στο top και tank γενικότερα, πήγαινες diamond και απλά. Και ας μην ήξερες κάτι. Για το Malphite. Εγώ θα μιλήσω για το Scion. Καλά, και το Scion. Είχε καταντήσει ιδέα το να σκάει τόσο damage και να μην πέφτει ποτέ. Ρε μαλάκα, ποιο Scion. Εχθές έτυχε να παίξω ένα game Malphite για troll στο top και οι αντίπαλοι ήταν όλοι AD. Έτσι. Έφτασα 850 armor και απλά καθόμουν και τους κοίταγα και με βαράγαν 10 άτομα και δεν έπεφτε το HP. Εντάξει. Αυτό δεν είναι λίγο idea, ρε φίλε. Λοιπόν, Σουρέγγιας. Τι κάνει το Σουρέγγιας, αγαπητέ Lost Boy? Έχει το κλασικό που σου δίνει το boost αυτό του movement speed σε σένα και στους γύρω σου. Οκ, okay, το κλασικό. Μόνο που τώρα το έχουν κάνει 40%, νομίζω ότι παλιά ήταν 30, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Ναι, είναι για 4 set. Αλλά δίνει και bonus magic damage στα επόμενα 3 basic attack ή χτυπήματα των ικανοτήτων έναντι σε 3,5 ήρωες. Οκ, ωραία. Οπότε απλά ήταν το Σουρέλιας όπως το παλιό, με λίγο παραπάνω movement speed και απλά σου δίνει και magic damage στα επόμενα auto attack ή ability θα σκάσει. Δηλαδή απλά το πατάς, μπαίνεις, τρέχεις, μπαίνεις, κάνεις ένα κόμπο με thresh ας πούμε, και εκεί πέρα βγάζεις και το extra damage σου.
Άσε τώρα που εγώ το βλέπω παντού. Δηλαδή και σε Λεώνα άνετα το βγάζεις. Ναι. Δηλαδή σε ό,τι θες, όταν παίζεις κυνηγό, θα πρέπει να πας Σουρέλιας στάνταρ άξι. Λεώνα θα έβγαζα το Imperial, θα το δούμε σε λιγάκι. Εντάξει, είναι καλό. Όταν θες να κυνηγάς. Ναι. Και το Mythic Passive του είναι ότι δίνει σε όλα τα legendary items 2,5 movement speed, 2,5% movement speed. Σε ράμους δεν θα ήταν καλό. Σε ράμους δεν θα ήταν καλό. Γιατί να χαραμίσεις έτσι το Mythic item σου. Έχεις το turbo τέτοιο σε ράμους. Α, ναι, είναι και αυτό, το ξέρω. Έχεις τουρμποδεξαμενή σε ράμους. Δεν φοβάσαι τίποτα με τουρμποδεξαμενή. Locket of the Iron Solary. Καλά. Έχει haste, έχει life, έχει armor, έχει magic resist, έχει όλα. Δίνει 250 έως 420 shield στους διπλανούς. Αυτό είναι το εργό στους, στους υμάχους, ξέρω εγώ, σε φάση. Και δίνει σε κοντινούς, λέει, ήρωες 5 θωράκιση και αντίσταση μαγείας παραπάνω, έξτρα. 5 armor και 5 magic resist, δηλαδή. Απλά επειδή είσαι δίπλα τους. Και το mythic είναι ότι δίνει σε όλα τα legendary item 2 armor, 2 magic resist, το οποίο αυξάνεται από το προηγούμενο passive του. Καλό. Αρκετά δυνατό. Που σημαίνει ότι κάθε legendary item που βγάζω, οι συμπαίκτες μου έχουν παραπάνω armor και παραπάνω magic resist. Απλά επειδή είναι δίπλα μου. Αυτό είναι αρκετά καλό, μπορώ να πω. Απλά επειδή είναι δίπλα μου, παίρνουν παραπάνω armor και magic resist. Ενώ δεν δίνονται tanks. Μάστηκε αυτό για ένα support, για το ADC του. Ναι, αυτό είναι καλό. Αυτό θα βγαίνει παντού. Ναι. Βασικά θα... φαντάζομαι ότι θα βγαίνει δηλαδή σε οτιδήποτε. Σε Μπρομ, σε Λεώνα, σε Νότιλους... Στη Λεώνα, ας την εκεί που κάθονται. Είπαμε το τελευταίο item είναι η Λεώνα. Λοιπόν, Moonstone Renewer. Τον ανανεωτή φεγγαροπέτρας. Ναι, από το όνομα και μόνο φαίνεται που πάει. Είναι σωραπολιτές, αντικείμενο, καθαρά. Τώρα... να το πω. Ναι, ναι, πρέπει. Λοιπόν, χτυπώντας αντιπάλους, χρησιμοποιώντας spell μέσα σε ένα fight, κάνεις 30 με 60 health, heal σε όποιον συμπαίκτη έχει λιγότερη ζωή, και αυτό έχει 2 δευτερόλεπτα cooldown, και κάθε δευτερόλεπτο μέσα στο fight ανεβάζει το healing effect κατά 37,5% με maximum το 150%. Κάτσε. Όταν βαράς έναν αντίπαλο, δηλαδή παίζω σωράκα, έτσι. Ναι. Εσύ βαράς τον αντίπαλο και βαράς τον αντίπαλο. Ναι. Και κάνεις heal σε όποιον συμπαίκτη έχει τη λιγότερη ζωή αυτή τη στιγμή. Κάνει, κάνει αυτόματα heal, δηλαδή. Ναι. Το οποίο στακάρει. Αυτό είναι με τα spells ή γενικά με τον βαρέσεις και με όταν. Spell και όταν. Μάλιστα. Οκ. Okay. Το οποίο στακάρει. Δηλαδή αυτό είναι, σωράκα, σεραφίν, σώνα, σίγουρα, κορά ήταν. Εντάξει, ήταν κάποια εκτός τη σεραφίν που βγήκε τώρα, σωράκα, σώνα ήταν εκτός με τα full. Φορκά, πώς άμα κάνω λάθος, το Arden Sercer έχει φύγει. Ναι, το Unholy έχει φύγει. Το Arden νομίζω δεν έφυγε. Το Arden υπάρχει. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω υπάρχει. Δηλαδή, αν υπάρχει το Arden, ρε παιδί μου. Το Unholy έχει φύγει αυτό, πάντως. Υπάρχει το Arden, δεν, δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να το δω αυτή τη στιγμή. Περίμενα, θα το δω εγώ και θα σου πω τώρα. Περίμενα. Αν υπάρχει και το βγάλεις δεύτερο item μετά από αυτό. Απλά χιλάρεις όλο στο team, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε ένα θέμα. Μεγάλο. Και σε τζάμπα είναι αυτό κοράκι, από εγώ. Το Arden υπάρχει και δίνει 60 ability, 10% heal and shield power. Αυτό ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς. Ωραία. Με αυτό το item και ένα Arden
Σωράκα εις μέτα. Που γίνεται είναι να γεμίζεις τους συμπαίκτες σου χωρίς να τους κάνεις καν spells. Γεια σου Ελενάκη. Ισχύει πολύ broken, φίλε. Ξαναβάζεται σωράκι. Και πάμε στο αγαπημένο item όλων των support που έχουν CC. Έπρεπε δηλαδή να το βγάλω και σε θρες αυτό. Ανάλογα το πώς το έπαιζε το είδησή σου. Εγώ. Σε θρες δεν ξέρω αν θα άξιζε. Πάντως αυτό εδώ είναι για Λεώνα. Ό,τι καλύτερο. Α, είναι και το σηματάκι που μας έβγαζε από πάνω, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι κάνει αυτό το item? Σου λέει ότι τα abilities που κάνουν slow stun κουλουπού κουλουπού, όλα τα CC, κάνουν 60 με 100 επιπλέον magic damage στον αντίπαλο και τον μαρκάρουν για 4 δευτερόλεπτα. Αν κάποιος υπέκτης χτυπήσει τον στόχο που έχει το Mark, κάνει 60 με 100 επιπλέον magic damage και δίνει και στους δύο σας 20% movement speed για 2 δευτερόλεπτα. Ναι. Και αυτό έχει 6 δευτερόλεπτα cooldown ανά εχθρό. Εντάξει, ναι. Για Λεώνα είναι must. Θέλω να παίξω ένα MF Λεώνα. Και το Mythic Passive του δίνει σε όλα τα Legendary Items 15 Ability Power. Αυτό το πατάς για να το βάλεις κάπου ή λειτουργεί? Όχι. Απλά μαρκάρει. Όπως είναι το Passive της Λεώνας που βουτάς πάνω στον άλλο και αφήνει ένα mark. Κάνεις Q και αφήνει ένα άλλο mark. Sky τον W, αφήνει άλλο ένα mark. Κάνεις ulti, αφήνει άλλο ένα mark. Έτσι ακριβώς. Καλό. Και αυτό δουλεύει με 6 δευτερόλεπτα cooldown ανά εχθρό. Που σημαίνει ότι αν είσαι σε ένα solo lane, παράδειγμα, το EDC έχει φύγει recall και το support main εκεί πέρα, ανά 6 δευτερόλεπτα, το scatter. 200 magic damage. Έτσι, χωρίς το damage που του περνάτε. Και παίρνετε movement speed. Έχει φύγει άκλα αυτό, με λίγα λόγια. Γιατί είναι 100, πολύ από ένα, 100 από σένα, συν το damage που το έχουμε περάσει από τα basic attacks, τα spell μας. Παίρνουμε movement speed και μετά από 6 δευτερόλεπτα, ευχαριστώ πολύ, 200 damage, συν το damage που θα τους περάσουμε. Ευχαριστώ για τα follow guys, welcome, welcome. Δυνατό bro, πάρα πολύ. Ό,τι έχει CC είναι δυνατό. Αυτό ας πούμε θα το έβγαζα και σε Σεραφίν. Και σε Νότιλους. Και σε Νότιλους. Και σε Λεώνα. Σε θρες δεν ξέρω αν θα το έβγαζα. Σε θρες μπορεί και όχι σε θρες, αλλά Νότιλους σε θρες, Λεώνα... Δεν πιστεύω να το έβγαζα αυτό. Καλημέρα Σιμίνα. Ναι, Νότιλους Λεώνα είναι must. Μπορεί και Μπρόμ. Ναι, και τον Μπρόμ. Αλλά με ενδιασμό. Ναι, αυτό γιατί πρέπει να στακάρει την passive του για να φάει το CC ο άλλος. Στον Brom θα πήγαινα για Solari. Wait a sec. Ναι, ισχύει. Και back. Γενικά κάποια ερώτηση για κάποιο item από αυτά τα mythic που είδαμε σήμερα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι ενημερώσεις, έτσι. Άρα γι' αυτό μπορείτε να μου δώσετε τα 2-3 λεπτά και να κατέβω κάτω. Αφού είναι μόνο ενημερώσεις και δεν χρειάζεται να δείχνω item. Α, όχι, έχει και άλλα item. Αυτό ήταν μόνο τα mythic, παιδιά. Τα item που έχει από εδώ και πέρα, εντάξει, τα έχουν κάνει με μετονομασίες, αλλά γενικά, overall, είναι πάνω κάτω. Ωραία, λοιπόν, πριν τελειώσουμε με το μπλα μπλα, ας πάμε λίγο πιο κάτω και να πάμε στο stat updates. Και να διαβάσετε λίγο τι κάνει το ability haste. Διαβάστε το προσεκτικά. Okay.
κάνει, coach, για πες μας. Θέλω να το διαβάσει ο Lost Boy που είχε τους ενδιασμούς με το haste και το μέχρι που υπάρχει ένα cap. Να το διαβάσει, να το κατανοήσει και να σας το εξηγήσει. Επόμενα πανίδα σας δίνει το χέρι που πρέπει και περνάει πιο γρήγορα να αποκτήσει, λέει, αλλά 7-6 κανένα που ήταν μια ολόκληρη νέα χρήση 200% πιο γρήγορα, λέει. Ωραία, δεν έχει gap, τι να εξηγήσω. Right. Αυτό ακριβώς. Δεν έχει gap. Όσο περισσότερο hate βγάζει, τόσο πιο γρήγορα, τόσο πιο μεγάλο cooldown θεωρητικά θα έχει. Ωραία, θέλω να βρω το champion που μπορώ να βγάλω 100%, bro. Θα σου πω εγώ, πήγαινε στη ζούγκλα, πάρε ένα K, βγάλε ό,τι lethality item υπάρχει με cooldown και μπόμπα. Ισχύει. Σωστά. Μες στο fight δεν παίζεις auto, εντάξει, παίζεις Q. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, δεν. Αυτό το θέλω για την MF κιόλας, μπρο. Να κατεβάσω την ult μου στα 25 sec. Γίνεται. Ωραία, να σου πω κάτι. Με την MF. Με την MF και να το κάνεις, θα έχεις τόσο εύκολα το Q σου μπροστά σου, που θα δουλεύει πρώτον στον auto attack. Αυτό. Και δεύτερον, δεν θα μπορείς να το κάνεις, δεν θα μπορείς να το παίξεις για ένα και μόνο λόγο. Δεν θα έχεις μάνα να το παίξεις. Ισχύει και αυτό. Μουραμάνα, μπρο! Δεν θα έχεις μάνα για να το χρησιμοποιήσεις. Θα παίρνω το blue buff, μην αγώνεις. Δεν θα σε προλαβαίνει. Η ulti μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει η Q. Η Q της MF ούτως ή αλλιώς έχει πολύ μικρό cooldown. 1,5 second, 2. Κάπου. Στο max. Ωραία. Κάποιος θα ρωτήσει κάτι για τα mythic που δεν κατάλαβε. Γιατί τα μύθικα είναι... Προφανώς όλοι έχουμε ερωτήσει, γιατί αν δεν τα παίξουμε δεν θα καταλάβουμε. Εγώ βασικά από όλα αυτά που έχω διαβάσει, από τα 30 items, τα 25 μου φαίνονται σπασμένα. Α, είναι. Οπότε πρέπει να δούμε, ναι. Οπότε πρέπει να δούμε απλά τι στο διάλογο από όλα αυτά δουλεύει και κάθε πότε δουλεύει και γενικά τη φάση. Πρέπει να το δούμε. In game. Λοιπόν, θέλετε να διαβάσετε μία και αυτά, να μου δώσετε τα 2 λεπτά και να επανέλθω. Ποια να διαβάσουμε, ρε. Πήγαινε, πήγαινε. Αυτά που έχει εδώ πέρα, ρε, γιατί έχουν αλλάξει και το τέτοιο. Ποιο? Το Critical Strike. Ναι, και αυτά. Γιατί κάποιοι ακόμα στάνταρ θα ψάχνουν να βρουν τα 200% Critical. Πριν φύγεις, ας πούμε, δεν ανοίγεις στο Discord να κάνει κάποιο share screen, να το δείχνει στα παιδιά. Ισχύει. Πού είμαστε. Ισχύει. Λοσμπόι, μπορείς να το κάνεις. Το έχεις. Να κάνεις share screen, το τι διαβάζουμε. Ναι. Αλλά... Ναι. Ωραία. Το έχεις, το βάζω. Ναι, βάλ το. Αλλά έλα γρήγορα. Ναι. Είναι 800 που τρέχουν από πίσω. Έρχομαι. Ωραία, και πού είμαστε τώρα, κάτσε γιατί... αυτό δεν θέλαμε να διαβάσουμε. Είμαστε με το Ability Haste. Μόνο το Critical Strike θα δούμε. Γιατί έχει και τα Vamp Effects. Καλά. Ωραία. Πάμε. Γενικά, ξεκινάμε με τα Vamp. Ναι, πάμε. Ωραία. Τι λέει εκεί πέρα. Το Lifesteal μετράει μόνο στο Physical Damage και δουλεύει και με On Hit Effects. Ναι. Και τώρα βάζουμε και το... Απλά έχει το ολικό αρπαγή ζωής που λέει διατηρεί 30% αποτελεσματικότητα η ζημιά περίοδο και έτσι και η ζημιά μας καμία αλλαγή. Δεν έχει νόημα. Ξέρει εσύ τι είναι το λόγο. Έχουμε και το physical vamp, κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων. Το οποίο σου λέει ότι κάνεις heal από physical damage, τον basic attacks και τον abilities. Το οποίο είναι 33% effective σε AOE και pet damage. Βλέπε Άνι με τον αρκούδο της. Εντάξει, θα κάνει lifesteal και ο Ivern, δηλαδή, και το Omnivamp είναι το heal από abilities και auto attacks, το οποίο παραμένει 33% effective για AOE και pet damage.
Critical Strike. Θέλω ότι και ο Χρήστος τελικά αμύθηκα έτοιμος από 25 και 25 γιατί είναι το μέγιστο. Εγώ δεν ήμουν και ποτέ ειδικά ρε που στην για να καταλάβω τη διαφορά, αλλά και αυτό πάλι irrelevant μου βλέπω. Δηλαδή 25% είχε σε 4 item, τώρα έχει 20% σε 5 item. Δεν είναι same shit. Όχι ρελφάρι. Γιατί τρως παραπάνω gold και βγάζεις λιγότερο crit chance. Ναι, μα όλα τα item σου δίνουν όμως crit chance. Ναι, αλλά υπάρχει ένα cap εδώ πέρα. Δες το, υπάρχει ένα cap. Ναι, ποιο το... Ότι πλέον έχεις το crit chance που μπορείς να βγάλεις σε legendary και mythic items είναι 20% και πρέπει να βγάλεις 5 items. Οκ. Ενώ ήταν στο 25% και έχεις 4 items. Άρα, σου τρώει παραπάνω gold για λίγο παραπάνω critical chance. Ναι, αλλά τα υπόλοιπα item φοβερών σου δίνουν και περισσότερα stats, διαφορετικά stats από το critical. Άρα overall θα είσαι πιο δυνατός. Μην κοιτάς μόνο το critical. Άλλο αυτό. Δηλαδή το critical θα το πιάσεις. Θα λέω ότι δεν θα πιάσεις 100% critical στα 4 item. Θα το πιάσεις στα 5. Και πέραν αυτού, το damage που σκάει το critical δεν θα είναι στο 200%, αλλά στο 175%. Που σημαίνει ότι έχει χάσει το critical strike damage. Ναι, okay. Εγώ το θεωρώ broken έτσι κι αλλιώς, πάντως το ξέρω. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, δηλαδή, είναι ψηλό irrelevant. Έχουν βάλει και πολλά καινούργια legendary. Έχουν βάλει legendary. Και έχουν κάνει updates σε κάποια legendary, balance changes, jungle items, epic items. Αλλά είναι άπειρα έτσι. Είναι... Αυτό το patch είναι όντως να κάτσεις να μιλάς για αυτό κάνα τριώρο. Όχι, δεν το κάνει και σε τριώρο. Είμαστε σε call μια μισή ώρα. Και έχουμε κάνει μόνο τα μύθια. Κοίτα που είναι η μπάρα στο scroll. Το έχω δει. Το ξέρω. Το ξέρω. Λοιπόν, γενικά για τα legendary items, διαβάστε τα καλά, γιατί... Ξαναφέρανε το Force of Nature. Αλήθεια. Ναι, το φέρανε. Ωραία. Γενικά στα legendary items, να ξέρετε ότι... ό,τι αγοράζετε έχει μεγάλη σημασία και το τι mythic item έχετε. Ξανά. Οπότε βλέπετε λίγο και τα stats, λίγο παραπάνω. Πού είμαστε, για κάτσε να δω. Όπως ας πούμε το collector που είναι το πρώτο legendary item που έχουν βάγει. Και είναι... Παιδιά, δεν είναι. Δεν παίζεται, αυτό το item δεν παίζεται. Για ποιο λες? Το The Collector. Ο συλλέκτης. Είναι, δεν σ' αρέσει να έχει. Δίνει τόσο καλά stats και το passive του είναι άχρηστο. Το effect του. Δίνει καλά stats για το πόσο κάνει και το τι έχει μέσα. Αλλά το passive του είναι άχρηστο. Δηλαδή αυτό... Θα μείωνε τη ζωή ενός εχθρού κάτω από 5%. Δηλαδή, εννοείς αν έχεις. Δηλαδή, εγώ αυτό που διαβάζω είναι αν έχεις τέτοιο. Είναι σαν να έχεις. Πώς θα λέμε. Dragons. Σαν να έχεις. Ναι. Το Drake, το Soul. Ναι. Αλλά πολύ πιο χαμηλά. Δεν σ' αρέσει. Είναι στο 5%. Ναι, κάτσε ρε μαλάκα. Αυτό το 5% δεν θα το καταλάβεις. Σε... Είναι αυτό μόνο άμα είναι τάγκο άλλο θα το καταλάβεις. Γιατί, άμα είναι Λεώνα, άμα είναι Θρες, θα το καταλάβω. Ναι, πρέπει να σηκώνει πάνω από 2,5 κάπα ζωή αυτό το 5% για να το νιώσεις. Το οτιδήποτε άλλο. Δεν νιώθω ότι αξίζει να το αγοράσεις αυτό το item. Για το passive του. Ναι. Στην αρχή μου φάνηκε καλό, τώρα που το διαβάζω δεν είναι καλό. Ναι.
Δηλαδή, εδώ λέει αν προκαλεί ζημιά που θα μειώνει τη ζωή ενός εχθρού κάτω από το 5%. Κάτω από το 5% τι, του HP που έχει ή 5% ναι. Damage να του κάνει. 5% το HP του έχει, που έχει. Εντάξει, ναι, δηλαδή είναι σαν να μου λέει ότι άμα πάρω κύλο θα μου δώσει 25 χρυσό επιπλέον. Όχι, σου λέει ότι αν ας πούμε παίζεις MF και έχεις 1000 ζωή. Ναι. Και σου ρίξω και σε βαράω και σε αφήσω στο 50 ζωή, κάτω από το 50 ζωή, θα σε σκοτώσω. Α, στην ουσία, στο να μην σου φεύγουν οι άλλοι με 10 για 20 HP. Ναι. Αυτό που γίνεται συνήθως. Δηλαδή, το πάει σε Talon Z. Αυτό θα το έβγαζα μόνο early game. Όχι, αυτό... κοίτα, γιατί είναι MF παίζει και να είναι καλό αυτό. Το ξαναλέμε ότι αυτό δεν είναι μύθικα εκεί. Ναι, ναι, γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό, αυτό κοίταγα τώρα. Κουστάρι στο κολλάς. Δεν σου χαλάει. Αυτό ναι, παίζει να, είναι, παίζει να είναι καλό. Δηλαδή όταν ο άλλος έχει 1500 HP δηλαδή, άμα μείνει κάτω από 70-75 damage, τον σκοτώνεις επί τόπου. Έχει cooldown, όχι. Όχι, δεν έχει cooldown. Μα αλλά πλάκα-πλάκα, όπα, κάτσε, πλάκα-πλάκα, αυτό για την MF παίζει να είναι πάρα πολύ καλό και για την ulti της. Αφού δεν έχει cooldown και τα λοιπά. Είναι υπερβολικά situation όλο αυτό. Θα δείξει. Αυτό πρέπει να το δοκιμάσεις μέσα στο game, να δεις πόσα kill μπορείς να πάρεις στο edge που θα σου φεύγαν. Και αν αξίζει για τα stats που δίνει. Πόσες φορές έχουμε πάει να σκοτώσουμε άτομα ρε φίλε και έχουν μείνει με 10 HP. Εμένα μαλάκα σε κάθε game μου χάνω 4 kill τουλάχιστον έτσι. Και early game έτσι, όχι late. Το φόρκα μπορεί να είναι και καλό. Αυτό μπορεί να είναι και καλό και για early game έτσι. Γιατί έχει το 5%. Το 5% είναι το μεγάλο πρόβλημα. Για μένα. Μήπως όμως αυτό είναι για early game π.χ. να το ρασάρει σαν πρώτο στο bot. Μόνο εκεί πέρα θα το καταλάβαινα σαν... Πρώτο δεν μπορείς να το βγάλεις, δεν είναι mythic. Είναι μαλακή να το βγάλεις. Γιατί αυτό, ρε, γιατί... το mythic μπορείς να το βγάλεις και μετά για να πάρεις τα stats. Αφού το mythic για να δουλέψει passive του στα stats, σε μερικά που δίνεις extra item π.χ. το 10% attack speed που δίνεις τα υπόλοιπα, πρέπει ήδη να έχεις ένα item. Εγώ το λέω από την άποψη ότι τα mythic είναι τόσο καλά και σου δίνουν τόσα πράγματα που είναι μαλακία να τα βγάλεις δεύτερα θέματα, κατάλαβε. Έχεις χάσει το value σου μέχρι να βγάλεις αυτό και μετά να βγάλεις το mythic. Όταν ο άλλος ας πούμε θα σε ντασάρει και θα σε κάνει one shot. Καλά, level 6. Ισχύει γι' αυτό. Και αυτό δεν έχει, αυτό έχει λίγα gold γενικά. Μπορείς να το κάνεις και δεύτερο. 3 κάπα έχει. 3 κάπα έχει, ναι. Εννοώ δεν έχει 3200, 3400, 3600. Ναι, εντάξει. Καλά, αυτό το πρέπει να το δοκιμάσουμε κιόλας και να το δούμε το κατά πόσο αξίζει. Γιατί έχουν βγάλει τόσα καλά item που δεν ξέρεις τι να πρώτα βγάλεις τώρα. Εγώ καταρχήν για την ώρα δεν μπορώ να ψωνίσω στο shop ποτέ. Item sets, παιδιά. Έχει και τέτοιο ρε, το είδες πάνω στο shop ότι έχει κατηγορίες. Απλά τις μπότες δεν τις έχεις τις κατηγορίες. Ναι, όχι, εντάξει, αυτά πρέπει να συνηθίσουμε. Γιατί και τα ποτάκια και τα γορτάκια τα έχει αριστερά. Ναι, αυτό που έτσι όπως το βλέπω το game είναι όλο και item sets τώρα, έτσι όπως είναι το shop. Αν δεν πετάξεις item set, να έχεις το core build σου, δηλαδή το mythic σου με δύο legendary και μετά απλά να έχεις από κάτω situational πράγματα. VS heavy AD, ας εντάξει, πούμε. Συνήθεια είναι ρε μάλακα, εντάξει. Τώρα είναι μέχρι να τα συνηθίσουμε, απλά τώρα χανόμαστε λίγο. Ναι, εγώ ας πούμε πάτησα πριν στην κατηγορία marksman απάνω, μου έβγαλε όλα τα item για τα EDC. Ναι, και στην τελική μπορεί και να μην χρειάζεσαι item που είναι καθαρά για marksman. Εντάξει, ναι. Εντάξει, σιγά σιγά τα μαθαίνεις. Ξέρεις ποια κατηγορία είναι το καθένα και πας κατευθείαν. Ή ξέρεις τα builds, το πώς χτίζεται το κάθε αυτό. Πράγμα. Γενικά στα legendary item γίνεται ο χαμός. Σε ποιο είμαστε τώρα.
Και έχουν και ωραία effects πάρα πολλά από αυτά. Δηλαδή όσο κάθομαι και διαβάζω... Riot. Αυτό, αυτό εδώ... Mundo με Force of Nature. Mundo με Force of Nature, καλέ στιγμέ. Για πείτε μου λίγο για αυτό εδώ, τις ταχυλεπίδες των Ναβόρη. Γιατί εδώ βλέπω τα ακέραια χτυπήματα σας με βασικές επιθέσεις μειώνουν το χρόνο επαναφόρτωσης των ικανοτήτων σας. Εκτός της υπέρτατης, κατά 20% του χρόνου επαναφόρτωσης που απομένει. Ναι, κάνοντας critical με basic attacks σου κάνει... σου κάνει 20% cooldown reduction. Όπα, κάτσε. Στα ability σου. Για δώσε εδώ τι λέει ο Άλεξ. Έπαιξα λέει τώρα ένα game normal και είδα ότι ο Lucian είχε ulti κάθε 7 sec και είχε βγάλει τις λεπίδες που βλέπουμε τώρα. Ναι, αυτό με το ulti δεν στακάρει. Αυτό στάκαρε με το ability haste, με την ulti. Ναι. Αυτό το item δεν στακάρει με το ulti. Ναι, από τη στακάρει με όλα σου τα spell, με όλα σου τα abilities, QWE, και σου ρίχνει το 20%, σου ρίχνει το cooldown κατά 20% από, το, από τον εναπομείνοντα χρόνο. Που σημαίνει ότι αν ας πούμε παίζω Lucian, έχω πετάξει την Q μου και βρίσκομαι σε μια φάση που η Q μου έχει 10 δευτερόλεπτα cooldown και ρίξω ένα critical hit με basic attack, πέφτει απευθείας στα 8. Αν πετύχω το επόμενο critical θα πάει στα 7,2 κάπου εκεί. Κάθε critical που ρίχνω ρίχνει 20% από το χρόνο που μένει για να ξαναχρησιμοποιήσω το spell μου. Αν παίζεις Caitlyn και έχεις 80% critical που βαράει πάντα critical σχεδόν, έχεις τα spell συνέχεια. Θα έχεις traps παντού. Και ειδικά στα traps. Δηλαδή αυτό σε 30 πώς δουλεύει. Hit. Κι ο φάπα, κι ο. Και σε Γιάσο και σε Γιώνε, φαντάζομαι. Ναι. Καλά, μαλάκα, σε Γιάσο αυτό και Γιώνε που βαράνε critical με 1,5 item έχουν 100% critical. Καλημέρα. Ναι, αυτό. Γεια σας. 7 σεξ την ultimate. Αν και ο Γιάσο δεν τα χρειάζεται τόσο πολύ τα cooldown όσο τα χρειάζεται ο Γιώνε. Ναι, αλλά φαντάσου ένα Γιασού που θα παίζει ουρφ σε ranked. Ισχύει. Δεν μ' αρέσει να το βγάλουμε, παιδιά, το item. Πίστεψε με, δεν θα σου αρέσει το Force of Nature. Για να δω. Η δύναμη της φύσης. Από παλιά, όσοι ξέρουν, όσοι παίζουν παλιά, ξέρουν πολύ καλά. Ναι. Αυτό το item είναι το δεν πεθαίνω ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη. Τι κάνει αυτό, να δεχτεί. Αυτό το βγάζεις μαζί με ένα, πώς το λένε, αυτό που στακάρει health, αυτό που σου κάνει legend health. Το Warmox. Warmox και είσαι καλή νύχτα. Αυτό, ένα Warmox ή ένα Spirit Visage. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν πεθαίνεις. Και παλιά τα είχαν, μπορείς να τα πάρεις και δύο. Αυτά, το ίδιο. Στακάρανε. Μιλάμε ότι εδώ πέρα πλέον μπορείς να σηκώσεις έως επιπλέον 30%, 30 movement speed, 20 magic resist για 5 δευτερόλεπτα αν σε βαράνε 5 άτομα. Και κάθε μοναδικό ability δίνει επιπλέον stack. Δηλαδή να ρωτήσω, Mundo must item? Όχι μόνο ο Mundo, όποιος βγαίνει μπροστά. Malphite Tank, Sion... Τόσα πολλά που είναι για Tank. Σε Τζουάνι... Θα δούμε και Maokai να ξαναμπαίνει στο παιχνίδι με αυτά τα stats και με την passive του. Ισχύει και Maokai. Με τις μπότες είχα θέμα, εγώ τις έψαχνα 5 λεπτά κάτω. Εντάξει, Άλεξ, από σένα δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Εγώ τις έψαχνα. Εγώ έβγαλα μπότες στο 25, επειδή πήγαινα πίσω, δεν μπορούσα να τους χωράω. Έχανα χρόνο, έπαιρνα item και έφευγα.
Ωραία, το από κάτω το είδατε. Το βλέπω τώρα. Αυτό νομίζω είναι καλύτερο. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος να κάνεις counter το σολάρι. Αυτό πήγα να πω τώρα. Σολάρι... Αλλά... Δεν θα δουλεύει όμως και σε τέτοιο. Σε ένα αντίπαλο Arden support που θα δίνει shield. Ναι. Σε οτιδήποτε δίνει shield. Αυτό. Και απέναντι από Sion. Γιατί παίρνει shield. Και απέναντι από Garen. Και απέναντι από Camille. Αυτό. Απέναντι από Lux. Παιδιά, χάθηκα. Δεν αλλάζουμε game. Ειλικρινά έχουν βγάλει τόσα πολλά item, μαλάκα. Πρέπει να κάνεις εναλλαγή στο build. Δεν θα υπάρχει standard build πλέον. Καλό είναι αυτό βέβαια. Το να μην υπάρχει standard build. Και μπράβο στη Riot. Και μπράβο. Όχι, μπράβο. Γιατί... Τώρα έγινε πιο δύσκολο το game εντωμεταξύ, έτσι. Γιατί εγώ, ας πούμε, θα abuser ένα 30 top με ένα standard build και 9 στα 10 game δεν θα μπορούσα να μου κάνω τίποτα. Αυτό. Και τώρα γίνεται και πιο δύσκολο το game, έτσι. Γιατί τώρα πρέπει να ξέρεις και τα item. Δεν πάει να πει ότι ξέρω να παίζω ένα roll καλά. Βγάζω τα standard item που είναι σπασμένο το pick σαν το Drinda που είπες και πάω ευθεία. Το παιχνίδι γίνεται καλύτερο πάλι για αυτό το situation. Να μα ξέρεις να παίζεις, να μα ξέρεις να πιντάρεις. Αυτό. Τώρα θα παίζει πάρα πολύ το build θέμα. Δεν θα υπάρχει ότι δεν έβγαλες αυτό πρώτο και έβγαλες εκείνο. Θα έχει 10 κάπα συνδυασμό. Φωνάζει Σέραθ. Ποιο? Η συγκέντρωση στον ορίζοντα. Ναι. Θα είχα δίκιο. Φωνάζει Σέραθ. Αν και θα είναι υπερβολικά situation όλο αυτό. Δηλαδή αυτό θα το δούμε σε competitive επίπεδο. Θα το δούμε σε Master Grandmaster Games. Σαν για αυτά που παίζει δηλαδή ο Θεό. Ναι, εννοείται. Να προκαλέσει μια σειρά με μια μικροστοχευμένη κανένα. Μαλάκι, δεν μαθαίνονται αυτά. Ενώ μην νιώσετε άσχημα αν περάσει ένας μήνας και ακόμα έχετε τα μάτια. Τι ένας μήνας ρε μαλάκα, εδώ θέλουμε να μας αφήσουν ένα χρόνο pre-season για να τα μάθουμε. Αλήθεια παιδιά, όσοι ήσασταν, δεν θα μιλήσω για το silver gold, ακόμα και πιο πάνω, μην δείτε ότι απλά δεν μπορείτε να ανέβετε και λέτε κάτι πάει λάθος. Όλοι θα πέσουν. Θα βλέπετε master παίχτες να είναι στο diamond. Ισχύει. Τι είπε ο Φόρκα, κάτι για diamond που σαν είπε. Ναι, οι master παίχτες, αυτοί που είναι master, κάποιοι κάνουν abuse στο master, κάποια picks και builds, θα πέσουν diamond. Παιδιά, το game με λίγα λόγια γίνεται, είναι game στρατηγικής, σε εισαγωγικά, αλλά τώρα γίνεται καθαρά στρατηγική. Γιατί θα βγει, ναι, αλλά θα βγει ένας αντίπαλος μπροστά, όπως βγαίνει τώρα, και δεν μπορείς να το σταματήσεις, ό,τι και να κάνεις με τα build και τα item που υπάρχουν, αλλά όταν θα βγει ένας αντίπαλος μπροστά, αν έχεις έναν που έχει 50 IQ μες στο team σου και μπιλντάρει σωστά απέναντι από αυτόν τον αντίπαλο, τον έχει μηδενίσει. Απλά τα πράγματα. Φόρκα. Έλα μου. Και θα βγάλουν, ναι. Κατέβα λίγο κάτω. Cosmic Drive. Καλά, όχι, εγώ ήθελα να κατέβεις πιο κάτω. Αλλά άμα είναι τα δούμε όλα, θα πέσει... Θα μας πάρει νύχτα. No joke. Πες μου, ποιο θες να τσεκάρω. Θέλω να τσεκάρουμε λίγο τα... Γιατί όλα λέμε για εκτελεστές, για τάγκ και τέτοια. Κατέβα κάτω λίγο απλά να τους πούμε για τα items του support που έχει βγάλει αυτά που κάνουν store τα words. Basic starter και support items, μιλάμε έτσι. Δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι και καλά κάτι που απλά το άλλαξαν το στάτης, το άλλαξαν το όνομα. Αυτό σου αλλάζει... Κατέβα πιο κάτω, θα σου πω εγώ. Το ensure support builds are single myth. Θα το δεις, είναι ένα πράσινο μάτι. Θα το δεις. Ένα πράσινο μάτι.
Αφυπνισμένο πετράδι προστασίας. Αυτό. Μισό. Πράσινο μάτι, περίμενε. Δεν είναι πράσινο, είναι μαύρο μάτι σε ένα χρυσό κουτί. Εμένα μου αρέσει το ραβδί του τρεχούμενου νερού. Όταν θεραπεύεται ή δίνεται ασπίδα σε έναν σύμμαχο, αποκτάτε και οι δύο ταχύτητα κίνησης 15% και ισχύει κανένας... μετάρτα epic, μιλάμε έτσι, λες μπορεί. Ναι. Δεν υπάρχει νόημα τώρα να κάτσουμε άλλο πολλά τα είδη. Ωπα, κάτσε ρε μαλακ, αυτό τι σπασμένο είναι. Αυτό είναι για support item, για AP support item. Σωράκα, Νάμι. Πού είναι το μαύρο που δίνει σχεδόν συνέχεια. Που δίνει... Το βλέπω, είναι του τέτοιου. Μαλάκες, αυτό για Νάμι θα είναι Giga Broken και Σωράκα, έτσι. Ωραία, μισό λεπτάκι για να μπορέσω και εγώ να βρεθώ εκεί που είστε. Είμαστε κάτω από τα Epic Items. Σωστά. Ναι ρε μαλάκα, δες το εδώ σε μένα. Κατεβαίνεις κάτω, κάτω, κάτω. Έχει κάτι... Έχει κάτι πράσινα πριόνια εδώ πέρα πιο κάτω. Από τα χυμό τέτοια. Πριν τα rooms. Ναι, ρε, ναι, εννοείται πριν τα ρούτσε. Σόνα. Και σόνα, απλά εγώ σου βάζω τα. Μισό. Εγώ δεν είμαστε. Είμαστε πριν τα Epic Item. Ναι. Απλά ήθελα να ανοίξω το stream να δω πού ακριβώς είστε, γιατί χάθηκα λίγο. Απλά εγώ σου βάζω τώρα ορίωνα τα support που έχουν πολύ μικρό cooldown στο να δώσουν heal. Δηλαδή, η Νάμι και η Σωράκα. Και δείτε εδώ τι λέει, ισχύει θεραπείας και ασπίδων 10%. Άρα γίνεται okay. Σαν ένα νέο Arden. Δηλαδή αν βγάλεις Arden και αυτό, πας το 20% έξτρα. Ωραία, παιδιά. Η Riot κατάλαβε ότι είστε κάτι αυτοί που παίζετε support. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε πολλές φάσεις. Άλεξ, για σένα λέει. Και σου λέει ότι μπρο, χρειάζεσαι words. Οπότε τι κάνει αυτό το πρώτο item, το wordstone. Σου λέει ότι πρέπει να είσαι 13 level για να το πάρεις. 13 level. Άρα πρέπει να είσαι στο lane σου και να παίρνεις XP. Πρέπει να συμμετέχεις σε team kills. Πρέπει να μην ρομάρεις άδικα. Για να πας 13 level, το αγοράζεις και σου λέει ότι αυτό το item κρατάει 3 control words. Και μόλις βάγεις 20 κανονικά words, κάνει upgrade. Και γίνεται στο από κάτω ή το από κάτω είναι άλλο. Και γίνεται στο από κάτω. Στο από κάτω γίνεται. Αυξάνει το όριο τοποθέτησης αόρα των ματιών και των ματιών ελέγχου κατά ένα. Δηλαδή μπορεί να βάλεις 4 word. Βασικά 4 μπορούσες. Μπορούσες να βάλεις 3 κανονικά 3 και ένα control word. Ναι. Αυτό το πράγμα σου λέει ότι μπορείς να βάλεις πλέον 4 για κανονικά. Μιλάει για control word, όχι για vision word. Μιλάει για κόκκινα, δεν μιλάει για κίτρινα word. Ναι. Μπορείς να βάλεις δηλαδή και 2 control words πλέον ή όχι. 3. Μισό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το ότι το πρώτο item, το βασικό, σου λέει ότι κουβαλάς 3 control words με αυτό. Ναι. Ναι. Control word. Κόκκινα. Control word. Κόκκινα. Και γίνεται transform στο επόμενο item όταν βάλεις 20 stealth words, δηλαδή τα κανονικά words, τα trinkets. Ναι. Ωραία. Στο από κάτω λοιπόν, στο δεύτερο item, στο δεύτερο transform του, σου λέει ότι πάγι μπορείς να κουβαλάς 3 control words και αυξάνει το cap των control word και των κανονικών word κατά 1. Άρα θα μπορείς να βάλεις πλέον 4 κανονικά word και 2 control word. Δηλαδή θα μπορείς να βάλεις 6 γορντάκια. Δηλαδή θα μπορείς να βάλεις 6 words. Πάρτι δηλαδή, μπρο. Όπου βλέπω και δεν φέγγει το map, θα πέφτουνε κατάρρες.
Δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, δεν έχω γορντάκι. Αυτό όμως, καλά λέει και ο Άλεξ. Αυτό όμως δεν μπορεί να το βγάλει και ο Λι, φίλε. Εννοείται. Βασικά όλοι μπορούν να το βγάλουν αυτό. Δηλαδή και τάνκ, και τάνκ τζάγκλ να παίζεις. Ευχαριστώ πολύ, ευλόγησον. Και την Κατ Μαρία, ευχαριστώ για το follow, welcome. Δηλαδή και τάνκ τζάγκλ να παίζεις, μπορείς να το βγάλεις αυτό, φίλε. Για να γορντάρεις όλη σου τη ζούγκλα και όλο το map. Γιατί με 6 γορτ γορντάρεις 2 ζούγκλες, μπρο. Και κοίτα το τελευταίο. Ωραία. Πάμε τώρα στο τελευταίο. Που είναι... Μα επιτέλους, επιτέλους το κάνανε. Λοιπόν, τι γίνεται με το τελευταίο. Πολλές φορές late game, αρκετά support, πουλούσαν το support item που έβαζε ward για να βγάλουν κάτι παραπάνω, είτε για να γίνουν πιο tanky, είτε για να σκάσουν λίγο περισσότερο damage, είτε για να βοηθήσουν τους συμπαίκτες τους. Τι σου λέει αυτό το αγαπητό item? Ότι ναι, σου επιτρέπω να έχεις 6 slots για να αγοράσεις ό,τι θέλεις. Και θα υπάρχω και εγώ να σου κρατάω τα words. Καλό. Καλό. Πολύ καλό. Έτσι. Αγοράζεις control words, το οποίο τα κρατάει και ξανανεβάζει το cap. Που σημαίνει ότι μπορείς να βάλεις από 6-8 words. Αυτό μπορείς να το αγοράσεις από την αρχή, έτσι. Όχι. Αυτό είναι... Σου λέει ότι για να το πάρεις πρέπει να έχεις το Watchful Wardstone, που είναι το upgrade από το Steering Wardstone. Mm. Δηλαδή πρέπει να έχεις αγοράσει το πρώτο item, το Steering Wardstone. Α, το 13, upgrade στα 13 level. Να κάνει upgrade στο Watchful, που είναι το επόμενο, και μετά μπορείς να αγοράσεις αυτό. Εντάξει, ναι, okay, τίμιο. Ναι. Ναι, μπρο. Πολύ καλό. Και μέσα σε όλα τα άλλα σου δίνει 40 cooldown. Ωχ, αυτό τώρα το. Δηλαδή 40 cooldown έξτρα, μπρο. Εντάξει, οκ, μπρο. Λεώνα. Χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο πέρα από το να βάζεις walls και να είσαι στο lane σου να παίρνεις XP. Mm. Χωρίς το οποιοδήποτε άλλο supportive item. Χωρίς να ασχοληθείς με κανένα άλλο build πέρα από words. Θέλουν να βλέπουν το map. Δεν θέλουν να ανοίγουν το fog όταν παίζουμε competitive. Απλά ενημερώνω απλά ότι μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται μετά τα 13 level, έτσι. Ναι. Ναι, κύριε. Ωραία. Άρα μέχρι τα 13 εννοείται ότι θα βγάλεις πρώτο μυθικά item, κάνα φαντάρι, κάνα οτιδήποτε άλλο. Και στα 13 level απλά θα έχεις και αυτό το πράγμα μαζί σου. Φρέταντορ εγώ. Πολύ δυνατό αυτό. Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει. Όταν υπήρχε το stone το παλιό που το έβγαζε και ο Lee, ή το παίρνανε γενικά και jungler, και έβλεπε στα world και στο LCS μαλάκα να είναι παντού γορταρισμένο το map. Αυτό θέλω να ξανακάνω. Ναι, βλέπεις όλο το map. Μα αυτό είναι το κανονικό ρε φίλε, γιατί δεν παίρνουν πλέον έτσι. Θέλουν να αφήσουν το support να μπορεί να βάλει πολλά γορντάκια, να μπορεί να το πάρει και ο jungler αυτό, αν παίζει κάτι πιο tanky και δεν θέλει το να είναι assassin, kha'zix, rengar που θέλουν το damage full, για να μπορούν να μην βρίζει ο ένας τον άλλο. Ότι, α, δεν βάζεις γορντάκια στη ζούγκλα σου, α, δεν μου βάλε γορντάκια το bot και πάει λέγοντας. Ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του. Ναι, απλά φανταστείτε να κερδίζεις ένα lane στο bot. Να κερδίζεις το lane στο να το κάνεις στόμο. Να έχεις γουαρταρισμένο όλο σου το bot lane. Να μην μπορεί να σου έρθει από πουθενά gank και να μπαίνεις και μέσα στο jungle του αντιπάλου και να βλέπεις και το jungle του αντιπάλου. Αυτό ρε. Και τώρα ζούγκλα μόνο τα... Μιλάμε για ένα καταστροφικό game αυτή τη στιγμή. Πολύ καλό όμως, bro. Κανονικά έτσι θα έπρεπε να γίνει. Γίνεται πολύ πιο στρατηγικό και πιο καθαρό το game έτσι. Όταν βλέπεις που είναι ο αντίπαλος jungler, μπορείς να του κάνεις ζημιά. Όταν δεν το βλέπεις, μπορεί να σου κάνει αυτό ζημιά.
μόνο το support σου, σκέψου ότι μόνο το support μπορεί να βάλει ένα control word και δύο γορτάκια στη δικιά σου ζούγκλα από τη μια μεριά και να πάει στην αντίπαλη ζούγκλα και να ξαναβάλει επίσης ένα control word και άλλα δύο γορτάκια. Βλέπει όλο το κάτω map. Από το mid και κάτω το βλέπει όλο. Άρα και δεν μπορείς να φας, εύκολα κάνει και να πεις δεν ξέρω τι μου γίνεται. Εντάξει, μιλάμε βέβαια και από το 13 level και μετά, που σημαίνει ότι έχουν ξεκινήσει ήδη τα fights. Έχει αρχίσει ήδη να γίνεται πιο team oriented όλο το game. Εντάξει, μέχρι τα 13... Δεν θα υπάρχει το ambush, δεν θα υπάρχει ενέδρα. Στα 13 level περνά στο mid game, στην ουσία. Θα τους βλέπεις, δεν θα υπάρχει ambush. Δεν θα μπορώ να... Δεν θα μπορείς να πεις ότι δεν έχω words να γορντάρω, ας πούμε, τον Baron για να βγούμε top να πουσάρουμε. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να έχεις και μυαλό, έτσι. Γιατί και τώρα έχουν γορντάκια πάνω τους και δεν τα βάζουν κανένας. Προϋποθέτει και το support να κάνει τη δουλειά του. Αλλά όμως και να είναι, όλα αυτά είναι πάλι situation. Εξαρτάται τι θα βγάλουν το support. Αυτό. Σκέψη ζούγκλα και support με αυτό. Αυτό έλεγα φωνικό καρότο. Ότι τώρα όλοι που τα γορντάκια όλοι τα χρειάζεται για να τζαμπάρει συνέχεια ούτως ή αλλιώς. Αλλά και κάποιο πιο tank junk να βγάλει αυτό το item, θα μπορεί να έχει γορντάρει όλο το map μόνος του σχεδόν, μαζί με το support. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται ούτε το ADC να κουβαλάει control word πάνω του μετά τα 13 level, ούτε να έχει τα γορντάκια για να γορντάρει μόνος του, τίποτα. Θα έχει όλο το map open. Τώρα Θεό, όλα αυτά είναι θεωρίες, έτσι με στην πράξη. Έχει διαφορά. Άμα παίξεις σωστά το game, δεν έχει διαφορά, bro. Εμείς λέμε τι κάνουν τα item τώρα. Το πώς θα το χειριστεί ο καθένας, εκεί πέρα αλλάζει το θέμα. Λολάκι, οι υπόλοιποι μ' ακούνε, ρε φίλε. Μήπως να δυναμώσεις εσύ τα ηχεία. Το mic μου βαράει κόκκινα. Πόσα να το δυναμώσω. Λοιπόν, τα άλλα item θα τα δούμε ή δεν χρειάζεται, δεν έχουν αλλάξει. Πρόσεξε, και να τα δούμε. Είναι τόσα πολλά. Αυτό βλέπω, ότι είναι υπερβολικά πολλά και δεν έχουν αλλάξει κάτι το τραγικό, δηλαδή σε θέμα damage, οτιδήποτε. Απλά σε όλα τα item έχουν προσθέσει το critical πλέον. Ακόμα και τα item που βγάλανε να δούμε, έχουμε πρόβλημα. Είναι πάρα πολλά. Αυτό, είναι υπερβολικά πολλά. Εντάξει, παιδιά, και καλύτερα θα μπορούμε να τα εξηγήσουμε κιόλας και να τα εξηγήσω κι εγώ καλύτερα μερικά όταν τα τεστάρουμε και όλα, έτσι. Εγώ, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το Muramana. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Δεν γίνεται. Τρία bonus mana. Το bonus mana διπλασιάζεται, ένα στόχο είναι ήδη. Εσύ είσαι καλός από το πρωί με το Muramana. Ναι, ρε φίλε. Να μην το πειράξω. Δεν μην ξέρουμε. Κάνετε στα μόνα πιο φθηνή. Για το patch είναι τεράστιο, όσες φορές και να το διαβάσετε, όσες φορές και να το δείτε. Μα λέγατε... Τόσα πολλά πράγματα. Αυτά θα τα έχουμε μάθει άμα παίζουμε μισό χρόνο συνεχόμενα. Τότε μπορεί να αρχίσουμε να μαθαίνουμε όντως τι κάνει το κάθε item απ' έξω. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Πρέπει να κάτσετε να τα διαβάσετε. Ό,τι και να γίνει, όσο και να το διαβάσουμε εμείς και να σας το λέμε. Όπα. Αλλάξανε το Thormail ή όχι? Κάνουν αλλαγή. Γιατί λέει όταν ποιηθείτε από βασική επίθεση προκαλείται μαγική ζημιά ίση με 10 συν 10% bonus θωράκισης στη μονάδα που επιτίθεται και εφαρμόζεται βαριά τραύματα 40% για 2 δευτερόλεπτα αν πρόκειται για ήρωα.
τα πάντα έχουν όλες. Δηλαδή, κάτσε, αν εσύ έχεις 100 armor, θα του... ο άλλος θα τρώει 10 damage, συν 10%, δηλαδή 20 damage. 20 magic damage. 20 magic damage, ναι. Χωρίς να κάνεις τίποτα. Χωρίς να κάνεις τίποτα, δηλαδή αν φτάσεις και έχεις 500 armor, θα τρώει ο άλλος 50 damage, 60 damage κάθε hit που θα σου ρίχνει. Χωρίς grievous wounds, χωρίς τίποτα άλλο. Δηλαδή θα σου δείξει 10 hit το ADC για να σε κατεβάσει και να του έχει κάνει 600 damage. Τίμιο, μπρο. Τίμιο. Ναι. Για να δούμε λίγο το Ζέκε τι κάνει. Το τι έκανε. Όχι. Μου προκαλούν επιπλέον μαγική ζημιά ίση με 20 με 50 συν 1,5% της μέγιστης ζωής σας. Και συν 7,5% της ισχύς ικανότητάς σας. Ενδιαφέρον. Επίσης. Το αλλάξαν και τους Ζέκες. Αλλάξανε πάρα πολλά legendary items. Και τον Nightfall. Δηλαδή δεν κάνουν αυτά που κάνανε. Όπου είναι αξίως χρόνος παναφώτησης. Όσο έξω βρίσκεται κοντά, στρέφεται 15% της ζημιάς που δέχεται σε εσάς και αν έχει λιγότερη από 50% ζωή, αποκτάτε 35% ταχύτητα κίνησης όταν τρέχετε προς το μέρος του. Μάλιστα. Okay. Βρίσκεται σε κάτι σε έναν ή κανέναν αόρα. Καλό, ε! Αλλά το αντιπαναήρα αποκτάτε ταχύτητα επίθεση 20-80%. Εδώ τι κάνανε, σε θρυλικά αντικείμενα. Μικροδιαφορές αυτά. Το μόνο καλό που δώσανε εδώ από τα άλλα είναι ότι βάλανε στο Runas και 25% damage. Και σε όλα δώσανε κάνει πράγματα. Critical, ρε φίλε. Στην ουσία. Σε πολλά έχουν κάνει πράγματα. Το Bloodthirster έχει critical. Μπορούμε να σοβαρευτούμε λίγο. Αυτό λέω, ρε, ότι δώσανε σε όλα critical. Κάνουμε το. Έτσι είναι. Το Medjay's πλέον σου δίνει health. Τι εννοώ, τι λέτε. Το Zonias. Η κλεψίδρα τη Zonias, μπρο. Χαλαζόσπαθο, μαλάκα, διάβασα στην αρχή χαζόσπαθο. Και λέω τι ναι. Γεια σου ρε Δεοκαβλιάρη, καλησπέρα γορίνα μου. Για τη ζούγκλα είπαμε λίγο πως πάει, γιατί όλοι θα ψάχνουν πως γίνεται upgrade το item ακόμα. Λοιπόν, δύο itemάκια, το μπλε και το κόκκινο. Αυτά εδώ τα δύο. Το μπλε και το κόκκινο έχουν τις ιδιότητες του smite που είχαν και τα παλιά μπλε και κόκκινα. Το ένα σου κάνει slow, το άλλο σου μαρκάρει το αντίπαλο, το αντίπαλο Champions, το καίγεται λίγο και κόβει και τα... του κόβει λίγο το damage και αυτά. Το θέμα είναι ότι όταν το παίρνεις αυτό, από την αρχή, είναι σαν να έχεις και ματσέτε και talisman μαζί. Δεν ξεκινάς απλά talisman όταν είσαι tanky και ματσέτε, όταν θες να κόψεις οτιδήποτε, τα έχεις μαζί και τα δύο. Απλά είναι λίγο πιο weak. Και αυτό με το που το παίρνεις, θα δεις ότι έχει 5 stack. Δηλαδή τι πάνε αυτό, έχει 5 smite. Μετά τα 5 smite εξαφανίζεται από το inventory έτσι ώστε να έχεις 6 θέσεις για items και σου μένει το κόκκινο ή το μπλε smite στο summoner spell. Έτσι δουλεύει αυτό. Τιμιότατο. Ναι. Καλά, είμαι Μαρία, εσύ τι κάνεις. Φόρκα, εντάξει, μπορεί να ξαναπάω και ύπνο. Μαλάκα, τι για ύπνο να πάω.
είναι δεύτερο μάνακα, ναι. Τα έχουν αλλάξει κιόλας μαλάκα τα εικονίδια. Είμαστε για normal draft pick, πεντάμα. Μπρο, πρέπει να κάνω μπάτσε εγώ. Και να φάω. Τι θέλω πρωινό. Στον όλα πόμε. Εγώ μισό, πρέπει... Γαμημένη Siri. Άπα, κάτσα να δούμε και τα rooms, ρε μαλάκα. Αν και δεν αλλάξανε πολλά. Τα μειώσανε λίγο. Όπως και με το Bloodline και το Conquer Error. Απλά μειώσαν λίγο τα stack και το passive που δίνανε. Ωραία, παιδιά, γενικά το passive δεν είναι τόσο μεγάλο. Όχι. Πού είναι ορίστε, ορίστε, το Cosmic που έδινε το 5% extra cooldown και πήγαινε στο 45, πλέον δεν το δίνει προφανώς, αλλά δίνει 10 επιτάχυνση αντικειμένων, εφαρμόζεται χρόνο επαναφόρτωσης όλων των αντικειμένων και 15% στα ξόρκια, δηλαδή Ignite, Smite, Heal. 15 βασικά, όχι 15%.